Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση τέρα μου, θα πεθάνω μου κουκουνάρα μου τώρα. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γελάει. Εντάξει, να το αλλάξουμε λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα κύριε πολίτη, τι κάνετε, καλά είστε? Το σκουπίδι πίσω σας, εντάξει, αγωνίζετε? Θρύλε θρέ μου, Ολυμπιακέ μου και τέτοια. Έχει βάψει και το πρωτάξιον κόκκινο. Θα μας καλάσει, θα μας κολλήσει και τίποτα. Η κυρία Έλλη Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Της Κακομοίρας γίνεται με Γρηγόρη Κόκκινο, Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Και ενώ εμείς απολαμβάνουμε πολλά γκολ στο φετινό Euro, η ΣΥΤΑ βάζει γκολ στην επικοινωνία μας, σκοράροντας την καρτοκινητή. Απολαμβάνουμε την απόλυτη οικονομία και ελευθερία και με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ από παντού και έλεγχο υπολείπου με την εφαρμογή MyCita Mobile. Κάντε κοντρόλ στην επικοινωνία και ενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο cita.gr. Με τρεις διαγωνισμούς και σήμερα ο πρώτος, μία υπέροχη τηλεοπτική παραγωγή στις μεγάλες οθόνες, στον κινηματογράφο δηλαδή, από τον ένα το μοναδικό, τον τεράστιο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο μεγάλος φιλικός γίγαντας. Μία ταινία 3D, είναι πραγματικά εκπληκτική, αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσετε και μικρά και μεγάλα παιδιά. 5 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε, πάρα πολύ απλή διαδικασία, γράφετε ΑΜΗ1, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54-344. Η ταινία θα προβληθεί στον κινηματογράφο Πλατεία Οντεών Τσιμισκής 43, Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 8, σε 3D προβολή. Θα βάλετε και γυαλάκι δηλαδή, για να το βλέπετε 3D, σαν να είναι μπροστά σου ό,τι σημαίνει. Ο άλλος διαγωνισμός έχει να κάνει με την μοναδική MLS Super Smart TV 42 inch on που δίνει το αθλητικό Μετρόπολη σε 95,5 μαζί με την MLS φυσικά. Γράφετε ΑΜΗ2 κενό, τη λέξη Euro, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344. Ο τρίτος για τους γονείς οι οποίοι θέλουν να στείλουν κατασκήνωση στα παιδιά τους και δεν έχουν τη δυνατότητα. ΑΜΗ3 κενό, κατασκήνωση, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τρεις φορές καθημερινά από μία εβδομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα στις κατασκηνώσεις Καλύβα στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής από 3 έως 17 του Αυγούστου. Οι φίλοι ακροατές οι οποίοι θα κληρωθείτε είτε 11 και 4, είτε 1 και 4, είτε 7 και 4, η συνολική διάρκεια των δώρων είναι αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να στείλουν μήνυμα ΑΜΗ3 κενό, κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344, στέλνουν φαξ στο 2310-940-090. Βάψε ό,τι θες μόνο Vevitex, τα πάντα γύρω από το χρώμα, στα καταστήματα Κοσμάγλου, σε τρία καταστήματα, Φιλίππε 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντίστοιχος 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Δεν είναι κάποιο ξένο συγκρότημα αυτό το οποίο ακούτε. Είναι οι Real Human Beings. Είναι Έλληνες. Και έχουν βγάλει ένα εκπληκτικό CD το οποίο το ακούω πολύ καιρό. Όλο λέω θα το φέρω, όλο θα ξεκινήσουμε. Θα παίζει από κάτω. Θυμίζει πάρα πολύ Μεγάλη Βρετανία. Punk Pop λέγεται το CD το οποίο έχουν βγάλει. Βέβαια πλέον τα CD είναι είδος προς εξαφάνιση. Το απολαμβάνουμε και θα το απολαμβάνουμε όλο στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί είναι δικά μας παιδιά. Κωνσταντίνε, τι γίνεται? Κουράμισε. Από το στοίχημα? Όχι, από το συγκρότημα. Όχι. Όχι. Όχι.
Τζάμπα τους κάνει διαφήμιση. Τζάμπα, ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν τα CD, δεν πουλάνε πλέον. Δεν πουλάνε? Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δισκάδικα. Ε, τότε γιατί να το κάνουμε? Γιατί η μουσική, φίλε, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία, μουσική να και ενημέρωση. Να έχεις υπόψη. Ένα κομμάτι είναι η μουσική. Ναι, άκουθω. Θέλω η μουσική, η οποία συντροφεύει τις εκπομπές μας, να είναι καλή. Ωραία, και επειδή αυτό το έχω κοντά στους 6-7 μήνες. Πρέπει να έκανες αμάκια εδώ, κύριε. Όχι, 10 μήνες. Πρέπει να έχει κάνει αμάκια εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να κάνω? Έχει κάνει αμάκια, δεν υπάρχει. Εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Εξιδίων, εγώ θα την έκανα την αμάκια. Εγώ δεν κάνω αμάκια. Τζάμπα το κάνει δηλαδή. Το κόκκινο. Να σου πω κάτι. Το για πράγκα το θυμάσαι? Για πράκα. Το για πράκα, το θυμάσαι, το για πράκα. Το για πράκα το ξέρω. Το για πράκα. Ο για πράκα ήταν εδώ ένας τύπος που ερχόταν και έπαιρνε κάθε μήνα λεφτά γιατί παίζουμε μουσική. Ήταν από μια εταιρεία. Κατάλαβες? Από ποια εταιρεία? Δεν ξέρω, από αυτές που κάνουν εδώ. Μια εταιρεία η οποία νομίμως παίζει τα δικαιώματα, να πούμε. Η IP. IP, JIP, τα IT, δεν ξέρω πώς τη λένε. Και ερχόταν ο για πράκα εδώ και έπαιρνε τα λεφτά νομίμως. Έπαιρνε ο άνθρωπος κτλ. Εσύ τζάμπα γιατί τα κάνεις εγώ? Τι αμάξι έχεις? Ένα σεϊτσέντο. Με σεϊτσέντο θα μείνεις. Δεν πειράζει. Τι να σε πω? Δεν έχω άγχος. Μπορώ να έχω υγεία. Τι υγεία να έχεις, ρε κόκκινε. Και άμα τη χάσεις την υγεία σου, πού θα πας? Στο Ιπποκράτιο? Ξέρεις για πότε θα φύγεις? Δηλαδή. Εις κύριο κοινωνία. Κάτσε εκεί πάρε κανένα προμόσιο. Όχι, με κάνεις εμένα τον. Είσαι του προμόσιο και τα λοιπά. Γιατί δεν είσαι? Αυτό ήθελα να σου πω. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίο το συγκρότημα, μου αρέσει και εμένα. Και πλάκα σου κάνω. Απλά θέλω να σου πω, επειδή είσαι καλός άνθρωπος. Επειδή είναι Θεσσαλονικής, ναι, επειδή το ακούω. Δες, από το 15 είναι. Ναι. Το έχω στο γραφείο μου πόσο καιρό. Είναι Θεσσαλονικής κόκκινη, αλλά όταν πάνε στην Αθήνα, μα του κάνει αβάντα. Δεν πειράζει. Άκουρε κόκκινη, να σου το πω. Δεν πειράζει. Άκουρε κόκκινη, όταν πα στην Αθήνα και πα στην Αθήνα, εσύ με μένα, ξέρω εγώ, στο συγκρότημα, θα κάνουν πω δεν μα ξέρουν, το κατάλαβε. Δεν πειράζει. Ενά αυτό είναι ρεκόρ. Τα έχουμε φάει στην Αθήνα. Ότι είσαι χαλβάζ, ρε κόκκινη, φαρσάλων. Είσαι χαλβάζ του καλύτερου. Ε, τι να σε πω, ρε κόκκινη. Να σου πω. Επειδή σε ξέρω ότι είσαι λίγο χαϊβάνι. Μπορεί να είσαι ανάποδος. Ναι, είμαι. Μπορεί να είσαι κοπρόσκυλο. Είμαι. Εντάξει. Είμαι. Στιαπού δεν κάνεις. Όχι. Σε μένα. Δεν έχεις κάνει. Σε άλλους μπορεί να κάνω, σε εσένα. Δεν ξέρω. Σε μένα, εμένα με ενδιαφέρει. Με μένα. Δεν μπορεί όλοι με όλους. Πες τα θέματα. Το 3-3 το στημένο, το είδες ότι ήταν στημένο? Εσύ τώρα με αυτό το στημένο ή πολλά πορνό έχεις δει τελευταία. Με αυτό το στημένο και το στημένο. Εγώ τους ευχαριστώ. Πολύ εύκολα εξτομίζεις μερικές κουβέντες. Το έπαιξες? Όχι, ρε κόκκινε, δεν το έπαιξα. Άλλοι το παίζαν άντερ, άλλοι αυτό. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση για εσάς, οι οποίοι είστε. Περίμενε, τι σημείο δώσαμε χτες? Γιατί εγώ δεν είμαι. Άστο, ρε over το έδωσε. Όχι, okay, άλλο σημείο έδωσε. Τι έδωσε? Γκολ, τι. Παίξτε 3-40 Ισλανδία. Α, ναι, σωστό, ναι. Άλλο λέω. Άλλο και βγήκε λέω. Στο 92. Εσείς που είστε κουμαρτζίδες και ναι, ξέρετε ότι μια ομάδα θα κοιτάξει το συμφέρον της. Ναι. Και επειδή ασχολείστε με το κουμάρι και την μπάλα και τα λοιπά και το ναι, σημείο, ναι, τι ναι, καλά ναι, κάνετε. Και εγώ μαζί σας. Αν έβγαινε το μάτι αυτό 3-3. Ή 4-4. Ναι. Περνούσαν και οι δύο. Ναι. Ωραία. Γιατί να μην το κάναν δηλαδή? Να το ξέραν από πριν. Μπράβο. Τι να ξέραν από πριν? Έχω δύο ευκαιρίες. Ναι, ναι. Στο 2-1, ναι, στο 1-0 και στο 3-2. Mm. Και στο 3-3, ναι, που δεν δικαιολογούν να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Γιατί? Το λέω ευθέως. Δηλαδή θα δεις την Ουγγαρία να βάζει 3 γκολ ξανά τα θα επόμενα 10 χρόνια, ρε παιδί μου. Θα, πω, θα ξεθάψουμε τον Λόραν, τον Χιντεχούτη και τον Πούσκας, να πούμε. Γιατί να κάνουμε τώρα δηλαδή? Του ξεθάψουμε. Άκουμε λίγο. Ναι. Δεν είπα εγώ ότι είναι μακριά από τη μοναδικότητα αυτό το οποίο λες με τα όσα. Πήγε το μυαλό σου, ρε, να το παίξει 3-3-4-4. Όχι. Όχι. Κανένα στοιχηματή που εδώ γράφει, κάνει ράνι γενικά, πήγε το μυαλό του, αυτό θέλω να πω. Όχι. Όχι. Άρα είμαστε για τα ανάθεμα είμαστε. Αλλά εντάξει, αν από αυτό κρίνει ότι κάποιοι είναι για τα ανάθεμα. Είμαστε, λέω, ρε. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάω στο προποτζήδικο του Μπουρτόταβρου να πούμε στη Δαρδανελίο. Ναι, κάτω, ρε φίλε, θα πω στον Κώστα. Στο Βρούτο. Πώ το λένε το. Δεν ξέρω πώς το λένε. Quick bet. Quick bet. Δεν μπορούσα δεν να ξέρω πάω. Και πώς λένε. Ναι. Χωρικό τον έχεις, δεν ξέρεις πώς το λένε. Δεν ξέρω. 3-3 να το παίξω. 2-2. Αν το ξέραμε, δεν το παίζαμε. Ρε, να το υποπτευτείς, ρε βλάκα. Να υποπτευτώ πράγματα τα οποία έχουν υπόσταση. Υπόσταση. Ναι. Καταρχήν. Δεν πήγαινε. Σου είχα πει ότι η Αλβανία δεν περνάει. Ότι έχει 1%. Το είδες. Αφού τους κάναν 3-3 οι άλλοι και τους στήσαν τη δουλειά, ρε πλάκα. Γιατί αν έλεγε 2-2 ή 1-1 δεν περνούσε. Δεν ξέρω. 0-0 περνούσε. Και 0-0 περνούσε. Περνούσε. Η Αλβανία περνούσε μόνο με ήττα της Πορτογαλίας. Με ήττα? Της Πορτογαλίας. Μάλιστα. Άλλο είναι το ζητούμενο. Τουλάχιστον βάσει θεάματος είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει. Ναι. Ναι, ναι. Ξέκανε ναι, ναι, ρόμπα, ξεκούμποτη. Ναι. Με πουάβουλίτσες και ελεφαντάκια για να φοράς και ζαρτιέρες μεταξωτές. Ο Κριστιανό Ρονάλντο με την απόδοση που είχε. Ο Ρονάλντο δεν Κριστιανό έκανε. Ρονάλντο. Ναι, δεν με έκανε, όχι. Ναι. Έκανε ένα πολύ ωραίο τέχνασμα ο Σάντος πάνω στο Ρονάλντο. Το είδες ποιο ήταν? Του λέει μάγκα, άσε τις μεγάλες διαδρομές και παίξε φορ. Παίξε φορ, νάνι.
Δεν το έβλεπα εγώ. Ναι. Νάνι, βγες λίγο πιο έξω. Βγες έξω, Νάνι, κάνε παιχνίδι. Δεν του βγαίνει αυτός ο Μουτίδης. Επειδή δεν ξέρω. Ο Μουτίνιο. Ο Μουτίδης, πώς το λένε, ο Μουτίνιος. Γι' αυτό και έβαλε το που λένε. Ποιος είναι το που λες, ο Σάο. Ποιον έβαλε χθες, κάτσε να σου πω. Μισό λεπτό. Τον Σάντζες. Ναι. Ποιο Σάντζες. Το Σάντζες έβαλε. Ο εραστής του λάθους. Στο Μουτίνιο ο Σάντζες έπεσε. Στο 46 κόκκινε. Άλλη αλλαγή. Ο Κουαρέσμα ήταν η μεταγραφή. Όλη η αλλαγή του αγώνα είναι είσοδος του Κουαρέσμα. Έτσι, μπράβο. Σωστός. Ο οποίος είναι. Εντάξει, τον έχω σε τεράστια εκτίμηση γιατί είναι που λένε. Όπως είχα κάποτε τον Νίνο Γκόμες, τον Νούνο Γκόμες στην Εθνική Πορτογαλίας. Βγάζει η Πορτογαλία και τον πρώην προπονητή του ΠΑΟ. Ο Μπάκο αριστερός που έπαιξε, ποιος ήταν, ο Ελιζές. Ο Ελιζέου. Κόκκινα με αυτή την κοιλιά που έχεις. Mm. Άμα σε προπονήσω εγώ ένα μήνα στην Αμμουδιά. Το περνάω για πλάκα. Του χ. 100%. Ναι, το ξέρω. Με αυτό θα παίξει βασικός. Εγώ το κάνω και τρίπλα. 100%. Και από πάνω και από κάτω. Ούτε τον αφαλό σου δεν θα προλάβει να δει. Καταρχήν να σου πω λίγο. Λέει, κάτι. Αυτό θα παίξει βασικό. Άλλο είναι το θέμα. Ποιο άλλο είναι το θέμα. Το πρόβλημα το οποίο έχει πάντα η Πορτογαλία είναι το βασικότερο απ' όλα. Ναι. Στη θέση 1. Δεν έχει τερματοφύλακα. Ναι. Θα βγει τώρα κάποιο και σωστά θα πει Γρηγόρη. Φταίει στα 2 γκολ. Όχι, δεν φταίει. Σε καμία περίπτωση. Τι δεν φταίει. Στα 2 γκολ μπαίνουν με κόντρες. Δεν φταίει για μένα. Στο πρώτο όμως άρχισε να πέσει. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Αλλά. Όταν έρχομαι και ρωτάω τώρα. Εγώ θα. Πόσα αμυντικά χαβάζουν γκολ από σούτ. Μισό λεπτό. Ναι. Εγώ θα γίνω τώρα Ραπτόπουλος θέση του Ραπτόπουλου. Ποιο έλεγε. Θα πω ρε, εσύ, Σάντος. Ναι, Σάντος. Σου βγαίνει η ψυχή. Ναι. Για να αποκλείσει. Το Σαλάι. Το γεροκύραλι. Ο οποίος φοράει ακόμα φόρμες. Πού πω ρε φίλε, τον είδες. Δηλαδή ο γεροκύραλι, ο οποίος σε αγώνα παλεμάχων δύσκολα παίζει. Και όμως ο Κύραλι μου θύμιζε, ήταν έτσι φατσικός γι' αυτό, κάτι μεταξύ Μπέου και Καμόρα. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Ένα συνδυασμός Μπέου με Καμόρα. Σαν να βλέπα τον Μπέο κάτω από τα δοκάρια, ένα κόλο. Τον Μπέο, όχι τον Μπέο, ναι. Με μη. Μη ακούς, ρε. Διαστραμμένη εσείς. Δηλαδή άμα τον βάλει να πούμε σε Ρενό Κλειό να κάτσει. Ο Πασκάλι έβαλε κιλά. Κάτι μεταξύ Καμόρα και Μπέου. Ψηλό φαρδί. Κεφάλα, σαν τον Μπέο, το κεφάλι του Καμόρα, δεν φαλακρό. Δηλαδή ένα τέτοιο στυλ ανάμεσα. Μεγάλη. Βάλε μια φωτογραφία του Μπέου και του Καμόρα, κάντε μία και θα βγάλει τον Κύραλι να πούμε. Κύραλι, πώς το λένε. Κύραλι. Ο Κύραλι που άμπει. 1865. Σε Ρενό Κλειό, άμα κάτσει, ο κόλο του δεν θα χωρέσει στο κάθισμα. Εκτελεστικά σπουδαίο ο Κριστιανό. Ποιο? Εκτελεστικά. Εκτελεστικά καλά τον κόλ που βάζει με το τακουνάκι είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Γιατί ναι. Είναι και η ομάδα είναι πίσω στο σκόρ. Ναι, είναι ασύλληπτο το γκολ που βάζει με το τακουνάκι. Εγώ θέλω να το δω στα νοκάουτ τον Κριστιάνο. Ναι. Πήρε. Αυτό το μάτς, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι είχε. Θα σου πω κάτι. Εσύ έτσι το τελευταίο δεκάλεπτο μας δείχνουν ότι παιδιά αυτό θα λήξει έτσι. Πάσα, πάσα, πάσα. Ναι. Αυτό το τελευταίο εδώ πεντάλεπτο. Αυτό το πεντάλεπτο μου δίνει την εικόνα. Ενώ λοιπόν, στημένου μάτς. Είσαι ο πρώτος που κουβεντιάζουμε. Ναι. Και μου το λες ακριβώς όπως Κριστί μου Πανόλη. Τι έγινε στα τελευταία 20 λεπτά. Ποια 20 πέντε, λεπτά. Πέντε, τα πέντε. Τα τελευταία 10 λεπτά. Πέντε, 8 λεπτά. Ναι. Λέω, συγγνώμη, είστε εσείς. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, αν ρισκάρετε κάτι ή για τον έναν ή για τον άλλον είναι επιβλαβές. Θα ρισκάρατε. Όχι. Εγώ γιατί να το θεωρήσω. Τουρκοί δεν τους βόλευε, ρε αγόρι μου. Ναι, ρωτάω. Το κάνα 3-3. Δεν ωραία, ξέρεις τι λέμε σε αυτούς δεν που. Σε αυτούς που δεν ακούς. Σε αυτούς. Δεν είναι το δαδία σε αυτούς. Το 2-2 δεν, δεν είναι. Είναι το 2-2. Δεν είναι, όχι. Είναι κάτι το οποίο μέχρι το 85 προσπαθούν, υδρώνουν, τρέχουν να κάνουν κάτι και εκεί που βλέπουν ότι και τους έχουν τελειώσει και φυσικές δυνάμεις. Έτσι το μεταφράζεις εσύ. Ναι. Το κάνουν έτσι. Μπορεί να με πει κάποιο. Θα εγώ. Πολύ. Θα σου πω εγώ για αυτούς που στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα στείνουν τα μάτς και τα λοιπά. Ή και στις άλλες πόλεις. Αν είναι να στήσετε ένα μάτς, ξέρω εγώ. Έτσι θα το κάνουν για να φαίνεται. Κάντε το για να όμορφα. Πλάκας, κόκκινους, να πούμε τι ωραίο μάτς είναι αυτό. Δώστε δηλαδή σκηνοθετικά εκείνα τα στοιχεία σε αυτό το μάτς, έτσι ώστε να πούμε είδαμε το ωραιότερο παιχνίδι. Απάνω κάτω η μπάλα, τρίπλες, διαγώνιες, καλύψεις. Αυτά. Ώστε να ασχοληθεί ο κόσμος με άλλα πράγματα. Και όχι με το ύποπτο του πράγματος. Έτσι. Λοιπόν. Δηλαδή, ακόμα και σε εμάς που δεν παίζονται στο σκορ. Βολεύει ρε παιδί μου να παίξει. Το σημείο. Εγώ, παράδειγμα, φέρω εγώ δύο ομάδες τυχαία. Ηρακλής Βέρεια, ας πούμε, 18 κόρνερ. Λέω εγώ παράδειγμα. Μην το βγάζει 0-0, λέω για παράδειγμα το μας. Βγάλει το 2-2. Να δούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Παράδειγμα, λέω. Πέρα, ξέρω, Ατρόμητος 3-2 αναγέννησε επανομής. Τυχαία. Έτσι, ό,τι σου έρχεται. Ό,τι μου έρχεται και τα λοιπά, κατάλαβες. Λευσίνα, ξέρω εγώ, Χανιά, παράδειγμα. Βγει 3-1, ξέρω εγώ, 5-1. Κάτω
παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, Όφη, ξέρω εγώ, Φωστήρας. Τυχαίες οι ομάδες, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ναι. Πλέον βλέπεις ότι τα ζευγάρια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα ζευγάρια είναι δύσκολα σήμερα, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα ζευγάρια είναι δύσκολα. Πολλά διαζύγια έχει. Και τι ποια ζευγάρια. Τα ζευγάρια στη φάση του 16. Α, στη φάση, ναι. Ναι. Λοιπόν, Ελβετία-Πολωνία. Δεν κάθομαι να το δω. Πιστεύεις ότι μπορεί να μην περάσουν οι Πολωνοί. Δεν κάθομαι να το δω. Θέλω προγνωστικά, ρε Κώστα. Τι ρε Κώστα. Ελβετία-Πολωνία, πες μου. Ελβετία-Πολωνία. Μάλιστα. Έχει το προγνωστικό σου. Ποιος είναι ο σέντερφορ της Ελβετίας. Ποιοι παίζουν τρεις μπροστά. Ελβετία. Όλοι, άμα τους δεις, όλοι είναι Αλβανοί. Όλοι είναι Αλβανοί. Είναι Αλβανοί. Πάλι εκεί με τους Αλβανούς έχεις το θέμα, ε. Χάρηκες που. Καλά κάνω. Είναι Αλβανοί. Αφού πήραν υπηκότητα, δικαίωμα. Ναι. Σε βλέπω έτσι να μην τα έχει πάει καλά. Λέγε ρε πάλι. Ελβετία-Πολωνία, προγνωστικό. Χι στα 90 λεπτά. Ποιος θα περάσει. Α, ποιος θα περάσει. Η Ελβετή. Λοιπόν. Ουαλία-Βόρειος Ιρλανδία. Ουαλία-Βόρειος Ιρλανδία. Ναι. Η Ουαλία. Κροατία-Πορτογαλία. Κροατία-Πορτογαλία. Όχι, τι θέλεις. Η Κροατία. Γαλλία-Ιρλανδία. Η Γαλλία. Γερμανία-Σλοβακία. Η Γερμανία. Ουγγαρία-Βέλγιο. Το Βέλγιο. Ιταλία-Ισπανία. Η Ιταλία. Και Αγγλία-Ισλανδία. Η Αγγλία. Ωραία. Έδωσε δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 άσους, 7 άσους και ένα διπλό. Μάλιστα. Όχι στοιχηματικά, για αυτά που είπαμε. Ναι. Λες, περνάει η Ελβετία, ναι. Η Ουαλία, η Κροατία, ναι. Η Γαλλία, ναι. Η Γερμανία, ναι. Το Βέλγιο, 100% το Βέλγιο, η Ιταλία και η Αγγλία. Το Βέλγιο, το Βέλγιο όσο περνούσε η ώρα, πω ρε φίλε, και ανέβαιναν ψηλά αυτή της Σουηδίας με δύο παλεμάχους εντερφόρ, τον Μπέργκ. Και τον έβαλαν χαμάλι του Ιμπραήμοβιτς και τα λοιπά. Και ένα χαφ λιγότερο, τρεις χαφ γρήγοροι, οι άλλοι τους πήραν το κέντρο, τους διαλύσαν. Εκείνος ο Αζάς, πώς το λέγανε, ο Αζάρ, τι πράγμα ήταν, και ο άλλος δεξιά, τους διαλύσανε. Στην ταχύτητα. Είχαμε με ένα κολλητό μου, βλέπαμε το μάτς, λουκάνικο βρούστη και μπύρα πράσινη, κάθε βράδυ αυτή η βιόλα. Αυτό είναι το βραδινό. Άκου να δεις. Λέω, άμα δεν μπει γκολ στην κόντρα επίθεση για τους Βέλγους, εγώ κόβω το κεφάλι μου. Μα μου, πάρτο. Από τον αμυντικό το χαφ. Μπράβο. Το Βέλγιο, πολλοί οι οποίοι ψάχνονται, μέχρι και τελικό το βλέπουν, ξέρεις. Το Βέλγιο, μερικοί το βλέπουν μέχρι και τελικό. Τόσο πολύ, ας πούμε. Ποια είναι η κατάταξη στην παγκόσμια. Στο ranking. Ποια είναι η θέση του. Ποιο ranking. Στην παγκόσμια κατάταξη, πού είναι το Βέλγιο. Όταν λες, υπάρχει μια βαθμολογία. Η οποία λέει τι. Η οποία, για να μην κάνει ομάδες στα φιλικά να κατεβαίνουν και να κάνουν τουρισμό Κόπερτον και πάει λέγοντας. Κόπερτον. Ναι, ρε φίλε, για να παίζουν και να βαθμολογούνται γιατί έχουν και λεφτά και έσουν. Ναι, γιατί. Λοιπόν, να υπάρχει ειδική βαθμολογία ακόμη και τις προπονήσεις που λέει ο λόγος. Ναι, ρε, τι. Λοιπόν, είναι πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη. Σε τι είναι πρώτη. Πρώτη στον κόσμο. Η κορυφαία ομάδα του κόσμου. Σε τι. Σε μπάτζετ. Στην παγκόσμια. Λάθος κάνει. Σε μπάτζετ. Την τρέλα μου μέσα. Σε μπάτζετ. Στην παγκόσμια βαθμολογία είναι πρώτη. Σε τι? Στο Κόπερτον. Σε τι? Όχι, στη βαθμολογία του. Σε τι? Στην παγκόσμια βαθμολογία. Πρώτη θα τη βρω την παγκόσμια. Ως τι ρε παιδί μου. Ως οι παίχτες. Όχι. Ως ομάδα. Ως βαθμοί. Τι κάνανε και είναι πρώτη. Δηλαδή, πού είναι και δηλαδή, πού πήγανε. Σε σύνολο νικών. Νικών. Ισοπαλιών και ητών. Ναι. Και σε επίσημα και σε φιλικά είναι, ναι, πρώτη. Σε, τα, μάλιστα. Παρετήθηκε ο Σίλβα όμως. Δεν παρετήθηκε, τον παρετήσανε. Ναι. Παραιτήθηκε ο Σίλβα. Δεν παραιτήθηκε το. 20 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα, 20 χρόνια χωρίς την Αλίγη, 20 χρόνια χωρίς τον Λάκη τον Πετρόπουλο και παραιτήθηκε και ο Σίλβα. Το 96 γίνανε συνταρακτικά πράγματα. Πού ήσουν το 96, ε? Με το Γέροντα. Με το Γέροντα. Τι, διαβάζετε τράς του γέλιου. Τι έκανε με το Γέροντα. Στο Άγιον Όρος. Α, στο Άγιον Όρος. Μάλιστα. Δεν τα πήρε χαμπάρι τα γεγονότα, ε? Πεθαίναν σαν τα κοτόπουλα όλες οι φίρμες στην Ελλάδα. Λέγε. Τώρα που μιλάμε, πρώτο είναι η Αργεντινή με 1503 βαθμούς. Δεν τα μετράω αυτά, ρε κόκκινε μου. Δεν τα μετράω. Ρε φίλε, τη FIFA είναι. Ναι, τη FIFA και FIFA και FIFA. Δεύτερο και... είναι το Βέλγιο. Τι είναι αυτό, δεν πα. Ο κόσμος δεν κατάλαβε σε τι είναι πρώτη. Αυτό εδώ. Σε νίκες, ισοπαλίες και αυτά. Νίκες, τα τελευταία χρόνια. Πόσα. Στα πόσα. Τελευταία πενταετία. Την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, η Αργεντινή είναι πρώτη 1503, το Βέλγιο δεύτερο 1384. Ναι, ναι. Κολομβία τρίτη. Ναι. Γερμανία 4η, ναι. Χιλή 5η, Ισπανία 6η, Βραζιλία 7η, ναι. Πορτογαλία 8η, Ουρουγουάη 9η, ναι. Αυστρία 10η, Αγγλία 11η, Ιταλία 12η, Εκουαδόρη σημερινός 13ο, Ολλανδία 14η, Ελβετία 15ο, Μεξικό και πάει λέγοντας. Η Ελλάδα πού είναι? Η Ελλάδα είναι εκεί που ήταν. Η Ελλάδα μέχρι πού έφτασε, ξέρεις? Μέχρι ποια θεύση έφτασε? Πού να ξέρω εγώ. Όταν πήρε το γύρο, πού ήταν? Πού να ξέρω, δεν θυμάμαι. Στο 8. Και τι να κάνω τώρα εγώ. Άλλο θέλω να σου πω.
Γι' αυτό είναι καλό, απλά δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ, άμα κάνω φιλικό με 6 μπειραρίες, ο ΠΑΟΚ θα κάνει 8. Ποιες μπειραρίες, δε φίλε. Και τι είναι αυτά τώρα, τα στατιστικά είναι αυτά τώρα. Εγώ ξέρω, σαν budget. Έτσι είχα μάθει. Ότι είναι... Δεν είναι budget, βλακίες. Έτσι με είχαν. Μάθε λοιπόν ότι σου είπαν βλακίες. Σε ενημέρω και στην έδειξα κιόλα. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλά, ρε φίλε, ό,τι πεις. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα όμως, να μας πει ο Κωστής Δραπτόπουλος τι πιστεύει ότι πίνουν οι Ισλανδοί, οι οποίοι τρέχουν, ρε φίλε, 90 λεπτά. Όχι, ρε φίλε, εγώ θα σου πω οι Βέλγοι τι πίνουν, γιατί είχαν και αυτοί 90 λεπτά. Πίνανε καλό η Vital, μάλλον οι Βέλγοι, ναι. Οι οποίοι από το 60 και μετά η ταχύτητά του στον χώρο ήταν φανταστική και έχουν τρομερή δύναμη στην αντεπίθεση, φοβερή. Ο Γαλλί και αυτοί τρίχε, ένα Μπέιλι έχουν, μόνο αυτοί έχουν 3-4 κτλ. Εντάξει, ένα Μπέιλι έχουν να επιδείξουν σε ταχύτητα οι Ουαλοί. Πίνουν καλό Εβιτάλ, φαντάζομαι, και έχουν καλό έντερο, έχουν πολλές βιταμίνες, καλή διάθεση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δείκτα μακρύτα, μακριτικά προϊόντα της μάνας γης, της Κρητικής, σε αυτό το μπουκάλι μέσα. 23-12-200-500. Τώρα αν τηλεφωνήσετε, κερδίζετε αρκετά χρήματα, γιατί έξω το παίρνετε 55 ευρώ και από εμάς 34,90, τηλεφωνώντας τώρα... Και λέγοντας την εκπομπή του Κόκκινου και του Ραπτόπουλου. Όχι, του Ραπτόπουλου και του Κόκκινου. Του Κόκκινου και του Ραπτόπουλου, θα πάρετε το μπουκάλι με 34 ευρώ και 90 λεπτά. Κουταλιά της σούπας κάθε πρωί, αφόδευση τρομερή από το έντερο. Εκπληκτική βελτίωση έτσι. Του εντέρου. Έτσι. Θα δείτε άλλο έντερο σε αυτό, προσυπογράφω. Κολλήτιδες αυτά. Έχουν πει και πολλοί για πάρα πολλά έτσι, ακόμη. Έτσι, μπράβο. Πάμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Εδώ είμαστε, 95,5 των FM. Πάρ' το γρήγορα γιατί έχει πολλές διαφημίσεις. Αλφα μία ένα κενό. Άντε. Πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα μία δύο κενό, Euro, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Το πρώτο για τις προσκλήσεις για την Avant Premiere, το δεύτερο για την τηλεόραση MLS Smart TV 42 inch. Και αλφα μία τρία, το διαγωνισμός ο οποίος έχει να κάνει με τις κατασκηνώσεις καλύβας. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ετοιμαστείτε για ατελείωτη καρτοοικονομία και καρτοελευθερία. Ήρθε η ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Η νέα καρτοκινητή που σας προσφέρει απόλυτη οικονομία και ελευθερία και με κάρτα ανανέωση από 5 ευρώ από παντού. Καρτοεπιπλέον με την καρτοαπίστευτη εφαρμογή MyZ Mobile έχετε τον απόλυτο καρτοέλεγχο της καρτοκινητής σας. Μήπως να καρτοενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο sita.gr. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έβγαλε το άχρηστο τον Ρονάλντο ραπτό και άρχισε να κάνει όργια, λέει 855. Εντάξει. Σύμπτωση. Εγώ θέλω να κάνει όργια σε μάτς νοκάουτ ο Ρονάλντο και να πάει στο τελικό η ομάδα του και να παίξει όχι όπως έπαιξε στο τελικό που τρέχαν οι άλλοι και αυτός βάρεσε τον πέναλτι. Πολύ ωραίος παιχταράς, ωραία τα άλματά του, έξυπνος ο Σάντος που τον πέρασε στην περιοχή σε μικρούς χώρους. Αυτό του έστειλε με το χαρτάκι, άμα θέλετε να μάθετε τι του έδωσε να γράψει στην, ο παίκτης, γιατί έδωσε ένα σημείο με ένα ραπόρτο, Ραβασάκι. Κατάλαβες. Μπορεί το Ραβασάκι μέσα να έλεγε και 3-3. Δεν ξέρω τι έλεγε. Πάντως του έλεγε σε μικρούς χώρους να παίξει. Έλα. Για να δούμε τώρα ποιοι είναι οι ρούφ του Βορρά. Άρη Γριούλες. 708. Γιατί που κολλάει αυτό. Που κολλάει. Αφού θα ψηφίσετε... Τον Ολυμπιακό, τον Κυρτζίκη. Αυτό λέει ποιοι είναι οι ρουφιάνοι του Βορρά. Αυτά. Τι θα. Θα. Τι θα. Η θύρα 10. Θα. Η θύρα σου η 10 το λέει. Τι είπε. Η θύρα σου η 10. Ότι πουλάει στον Ολυμπιακό. Τι να κάνει άλλο. Και αυτό που κάνει ένας άνθρωπος χαρακτηρίζει έναν κόσμο. Φυσικά. Φυσικά. Τι κόσμο. Την ομάδα χαρακτηρίζει. Ο κόσμος μπορεί να λέει άλλα. Ακούγεσαι. Τι ακούγομαι λέει. Πριν λίγο παραιτήθηκε ο Μάρκο Σίλβα από τον Ολυμπιακό εντελώς ξαφνικά. Μάλλον πάνε για διάλυση. Δεν παραιτήθηκε, τον παρετήσανε. Καλά. Διαφωνείς. Κάτι θα είδε και έφυγε. Παρετήθηκε ή τον παρετήσανε. Το φως θα γράψει ότι τον διώξανε. Εγώ λέω τον παρετήσανε. Και εγώ λέω έφυγε. Εσύ πες ό,τι θες. Έχουν έτοιμο προπονητή. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, καταλαβαίνεις. Πήραν τον Σάντσεθ. Και τι έγινε. Άρα έτοιμη ήταν η δουλειά. Ναι, ναι, καλά. Κωστή και Γρηγόρη παρατήρησαν ότι εθνικές στο Euro δεν υπάρχουν. 1-2 overlaps με τα πλάγια back. Το σχόλιο σας λέει Βασίλης καθηγητής. Κοίταξε, Βασίλη, συνήθως. Η θέση του εξτρέμ, του καθαρού μου εξτρέμ, έχει κατεργηθεί. Λίγες είναι οι ομάδες που έχουν εξτρέμ, που γυρίζουν πίσω κτλ. Και υπάρχουν και μπακ που βγαίνουν πάρα πολύ ψηλά για το λόγο του ότι οι εξτρέμ είναι περισσότερο εσωτερική μέση και κεντρώοι. Για να κλείνουν προς τα μέσα και παίρνουν πολλά μέτρα. Εντάξει, αλλά υπάρχουν τέτοιες διατάξεις και τέτοια τρεξίματα από τα χαφ.
που δεν βρίσκονται πολύ καινοί χώροι. Υπάρχει αυτό το ανέβα κατέβα σε πολύ έντονους και γρήγορους ρυθμούς και λόγω φαγητού και λόγω ιδιοσυγκρασία σώματος κτλ. 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 Σου απαντώ. Χθες, ας πούμε, η Πορτογαλία έπαιξε με δύο μπακ Klein Mine, οι οποίοι είναι ο Βιερίνια ο ένας και ο άλλος εκεί που περνούσε εκεί, ο Ούγκρος εκείνο που έκανε τα δύο γκολ, ό,τι ήθελε έκανε, ανέβαινα και οι δύο ψηλά. Εντάξει. Παρακάτω. 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 Για την ομάδα σου έχει να πει τίποτα. Για την ομάδα μου. Ε, ο Κατσαμπής ο φίλος σου που πάει εκεί με τον Τζάρι, θα πει τίποτα. Να πω τι να πω. Ο φίλος ο Κατσαμπής, φίλοι δεν είστε, τι σου είπε. Δεν μου είπε κάτι. Τι δεν σου είπε κάτι. Φίλος σου κουμπάρος, αδερφός, δεν σου είπε κάτι. Είναι, ναι. Ε, άμα είναι, θα σου είπε. Αν δεν σου είπε, δεν είναι φίλος σου κουμπάρος και αδερφός. Δεν βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι. Προτρέχεις. Δεν προτρέχω. Λοιπόν. Θα πάει, λέει, εκεί με τον Τζάρι. Άρα η θύρα 10 θα είναι και εναντίον του Κατσαμπή. Εφόσον θα είναι και εναντίον του Τζάρι. Δεν υπάρχει εναντίον του ενός του άλλου. Τι δεν υπάρχει, ρε. Δεν έβγαλαν αυτή η ανακοίνωση. Δεν είπαν όποιος πάει δίπλα στον πρόεδρο είναι εχθρός της ομάδος κτλ. Πάει ο Τζάρι. Βγαίνουν εδώ στον Μπούζο. Τι είπες εχθές. Ο Κατσαμπής γιατί θα πάει. Δεν αποφασίστηκε να πάει. Ε, τι δεν ψήφισε να φωτογράφει η εφημερίδα. Και επειδή ό,τι σου πω εγώ είναι. Τι δηλαδή, τι. Δε, αν σου πω το πάει, ρεπορτάζ, θα πάει. Το ρεπορτάζ του Τσιρβίνη λάθος είναι δηλαδή. Ό,τι σου πω εγώ για τον Τάσο, για τα υπόλοιπα. Ο Τάσος. Ναι. Τι θα κάνει ο Τάσος. Δεν έχει πάρει κάποια απόφαση. Πώς δεν έχει πάρει, αφού θα πάει με τον Τζάρι, έτσι λέω. Δεν έχει πάρει κάποια απόφαση. Έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, πάει εκεί, εγώ έτσι ξέρω. Πάει με τον Τζάρι. Να πάει να μην πάει. Δικό σου ρεπορτάζ. Να πάει να μην πάει. Κάνε το δικό σου ρεπορτάζ. Το κάνω, λέω. Του Τσερβίνη διαβάζω. Λέγε ό,τι θες, ρε φίλε. Ρε φίλε, σύγχρονο, θα συνεννοηθούμε. Λέει ο Τσερβίνης εδώ ότι θα πάει και ο. Καλά κάνει και τα γράφει. Ωραία. Εσύ υπέρ του να πάει ή κατά. Εγώ είμαι υπέρ του να πάει. Υπέρ του να πάει. Άρα ενάντια στη θύρα 10. Δεν υπάρχει πιο δίλημα. Ε, πώς δεν υπάρχει δίλημα. Αφού λέει θύρα 10, όποιο πάει εκεί γύρω θα τρώει σούτια. Αφού το είπα χτες. Τι είπε. Το λέω. Τι λες. Και το ξαναλέω. Ξαναπες το. Ότι δεν μπορεί η ομάδα να αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Άρα είσαι υπέρ του Τζάρι. Είσαι υπέρ ή κατά. Ή θα κάνεις διάλογο. Κάνω διάλογο. Ή θα κάνεις... Αντρίκια πράγματα. Είσαι υπέρ του Τζάρι ή κακά. Εσύ και τα αντρίκια είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν. Ναι ρε παιδί μου, εγώ δεν τα... Θα είσαι καθαρός. Είσαι υπέρ να πάει ο Τζάρις, ναι ή όχι. Είμαι υπέρ. Υπέρ. Από το να αφήσουν να διαλύσει, τα γράφουμε σήμερα. Ναι. Ποιο είναι το σανανικό σχέδιο εξόντωσης του Ηρακλή. Βράζει το σχέδιο, τώρα πες μου. Προκειμένου να αφήσουμε τον Ηρακλή στο έλεος του Καναδού, πρέπει να πάνε άνθρωποι δική μας εμπιστοσύνης. Ναι. Και να κάνουν τι. Οι οποίοι θα τρέξουν στα της ομάδος. Ναι, με μεγάλο μέτωπο ποιον. Με σκοπό να μην έχει πρόβλημα αγωνιστικό η ομάδα. Ρε κόκκινε, αυτά που με λες, μασάλια είναι. Καθόλου. Θα πάει ο Τουτσιάρης και μιλάει σήμερα με τον Παπαθανασάκη. Η Κυριακή μου εμένα, λέει ο Ηρακλειδέας. Ποια Κυριακή είναι. Ο Ηρακλειδέας λέει: Η Κυριακή μου είναι το γήπεδο, είναι ο Ηρακλής. Ρε εσύ θα με απαντήσεις. Χέσε τον Ηρακλειδέα, τι λέει. Εσύ τι λες. Εγώ τι λέω. Ναι, εσύ τι λες. Εγώ συμφωνώ με αυτή τη γνώμη ότι δεν πρέπει να την αφήσει την ομάδα έτσι. Άρα λες καλά κάνει ο Τουτσιάρης και πάει. Φυσικά, βάζει τα στήθια του μπροστά. Βάζει τα στήθια του μπροστά. Δεν κάνει κάτι. Για να κερδίσει. Να πάρει ευχή, όχι, τι πάει, να χάσει πάει. Να χάσει πάει. Φυσικά, ηλίθιος το χρόνο είναι. Χαζός είναι, όχι, δηλαδή. Τρελός είναι. Είναι τρελός. Yeah, τρελός. Τόσο καλός άνθρωπος είναι ο Τζιάρης. Ναι, είναι τόσο καλός. Θα τον κυνηγάει ολόκληρη θύρα 10 και αυτός θα πάει στον Ηρακλή. Δεν τον κυνηγήσει. Δεν τον κυνηγήσει. Δεν τον κυνηγήσει. Θα τον κυνηγήσει. Αφού η ανακοίνωση λέει ότι θα τον κυνηγήσει. Δεν θα τον κυνηγήσει. Δεν τον κυνηγήσει. Και ο Κατσιαμπής να πάει δηλαδή. Ναι. Ούτε τον Τάσο θα κυνηγήσουν. Ούτε τον Τάσο. Ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ότι ζουν και αναπνέουν για την ομάδα. Βράσε τα σάλια. Βράσε τα σάλια τώρα. Ζουν και αναπνέουν. Ναι. Ποιο άλλο ζούσε και ανέπνεε και του κάψαν το αυτοκίνητο να πούμε. Ποιο. Κάποιοι φίλαθλοι του Ηρακλή. Ποιο. Ξέρω εγώ ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι. Ποιο. Δεν ξέρω. Ποιο. Μπορεί να ήταν γύφτια με σαφήνεια μέσα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να, μέχρι πρωτέ έλεγε ξέρω. Δεν ξέρω. Άντε ρε Σαρδανάπαλε. Τι Σαρδανάπαλε. Μία ξέρει και μία δεν ξέρει. Εσύ λοιπόν είσαι, για να συζητήσουμε σοβαρά, υπέρ του Τζιάρη τη κίνηση που κάνει. Και πάει εγώ είμαι υπέρ του να μην αφαιθεί ο Ηρακλής στο έλεγχο. Βράσε τώρα τα σάλια τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Φοβάσαι μη σε κοπανίσουνε τώρα, σε βρίσουνε. Α, σε βρίσουνε. Θα πάρει μια άποψη. Κάθε μέρα. Εγώ είμαι κατά. Εγώ μα είναι τόσο απλό. Εγώ είμαι κατά. Είσαι κατά τι. Κατά του να πάει ο Τζιάρη. Ε, βέβαια. Θε να διαλυθεί ο Ηρακλής. Όχι. Δηλαδή η θύρα 10 θέλει να διαλυθεί ο Ηρακλής. Οι οπαδοί σαν οπαδοί είναι λογικό να έχουν. Αυλάκες είναι. Είναι λογικό να έχουν και ακραίες απόψεις. Ακραίες απόψεις. Αυτό δεν τους κάνει όμως εξτρεμιστές. Εξτρεμιστές. Εντάξει. Σιγά μην τους κάνει και αμυντικά χαφ. Τι εξτρεμιστές. Εξτρεμιστές δεν είπα εξτρεμ. Ναι, για πες. Ναι. Τι. Εντάξει, τι. Και στο μυαλουδάκι σου τα έχεις περίεργα. Για πια ένα μυαλουδάκι μου, έκανε. Είσαι υπέρ του Τζιάρη και τον Παλεμάκο που θα πάνε στην Ελλάδα. Είμαι υπέρ του Τζιάρη. Να μην διαλυθεί η ομάδα. Άρα είσαι υπέρ του Τζιάρη. Τέλειωσε. Άρα είσαι ενάντια στη θύρα 10. Πολύ ωραία.
Τι ακούγομαι ρε κόκκινε, αφού η θύρα 10 λέει να μην πάει κανείς. Αυτοί πάνε, είσαι υπέρ του να πάνε, δεν άρα είσαι κόντρα στους οπαδούς. Ούτε με την κόρη σου παίζεις, ούτε με την κόρη. Ποια κόρη μου να παίξω 12 χρονών, 11, με μένα θα παίξει κόρη μου. Άκουσε τώρα τις μαλακίες τώρα που με λες μεσημεριάτικα. Παρεξηγήθηκες. Δεν παρεξηγέμαι ρε, αλλά σου λέω, είσαι υπέρ του Τζιάρη και του Κατσιαπή. Άρα είσαι κατά της θύρας 10, αυτό είναι. Ούτε υπέρ του Τζιάρη είμαι, ούτε κατά κανένα. Είμαι υπέρ του Ηρακλή. Τι είσαι υπέρ? Του Ηρακλή. Πόσο πιο δύσκολο είναι δηλαδή αυτό το πράγμα. Τώρα αυτό είναι απάντηση. Βεβαίως. Ξέρεις τι απάντηση είναι αυτή? Πες ό,τι θέλεις. Η απάντηση του φοβισμένου. Λέγε ρε φίλε. Ναι. Τι λέγε ρε φίλε? Πες ό,τι φοβάμαι. Λέει η θύρα 10. Ακούγεσαι. Κατσιαμπίδες. Παλέμαχοι του Τζιάριδες. Είμαστε απέναντί σας αν πάτε και στηρίξετε αυτή τη διοίκηση. Γιατί ουσιαστικά ο Κατσιαμπής και ο Τουτζιάρης πάνε να στηρίξουν τον Παπαθανασάκη. Τον οποίο στηρίζει ο Μαρινάκης. Τι. Αυτό λες τι, εσύ. Τι, ναι, λέω εγώ. Τι, εσύ τι λες. Και αν φύγει μεθαύριο ο Παπαθανασάκης, τι γίνεται? Αν φύγει αύριο ο Παπαθανασάκης, τι γίνεται? Θα έρθει ένα στοιχηματζής, θα πάρει τον Ηρακλή, θα στείνει τα κόρτερ και θα είναι ο Ηρακλής μια χαρά. Πρέπει να υπάρχουν τι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είναι ο Παπαδόπουλος, ναι, ο Νίκος. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν Παπαδόπουλος, άστονα, προπονητής είναι. Τι θα κάνει. Και οι άλλοι τι νομίζουν, θα κάνουν διοίκηση? Ο ένας θα είναι τεχνικός διευθυντής και ο άλλος θα είναι γενικός αρχηγός. Α, τα πάνε. Σας τα λέω εγώ τι θα είναι. Α, μάλιστα. Τα συζητήσατε δηλαδή. Αν πάνε. Ναι. Εγώ σου λέω πάντως μια φορά στο Καφτατζόγλιο, μην πας πολύ τελευταία. Αυτό το λόγο. Πήγαινα, ναι, πάω και θα συνεχίσω. Δεν μου το κόβεις εσύ, ρε. Τι να σε κόψω, μωρέ. Εγώ δεν χρειάζομαι. Είσαι με τον Τουτζιάρη τώρα και ο Τουτζιάρης είναι τόσο καλός άνθρωπος που θα τον βρίζει μια θύρα 10 και θα τον κυνηγάει και αυτός δεν έχει κανένα συμφέρον. Δεν έχει να χάσει τίποτα, ούτε να κερδίσει. Ρε, εσείς που τα λέτε αυτά, ρε. Που τα λέτε αυτά. Κατσαμπής γιατί πάει εκεί δηλαδή? Για την ψυχή της μάνας του πάει. Τι πάει, γιατί πάει. Εσύ γιατί λες ότι πάει? Γιατί πάει, εσύ για παρυπόστο. Εσύ γιατί λες ότι πάει, για να οικονομήσει? Όχι, θα πάει να πληρώσει από την τσέπη. Εσύ τι λες, θα οικονομήσει? Εσύ τι λες, θα μην πάρει μισθό? Για παίζουν. Εσύ τι λες, θα πάει τζάμπα? Εσύ πιστεύεις θα οικονομήσει? Δεν θα πάρει μισθό, ρε. Τι μισθό θα πάρει, για παίζουν ένα μισθό? Περιάμω. Ένα μισθό. Τότε τι να πάει να κάνει? Ένα μισθό. Μισό. Ένα μισό λεπτό, ρε. Είμαι εγώ κατσαμπή. Μίλαμε σαφή. Μην αλλάζει κουβέντα. Τι μισθό θα πάρει? Σαπαντάω. Τι μισθό θα πάρει? Μισό λεπτό. Βγάλε μισθό. 2 χιλιάρικα, 1,5 χιλιάρικα. Και οικονομάει με αυτά? Γιατί άσχημα θα του έρθουν. Οικονομάει με αυτά? Γιατί δεν. Κονομάει κάποιος με 1,5 χιλιάρικο. Γιατί άλλος με 1,5 χιλιάρικο τρία παιδιάζει, ρε! Δεν έχει οικογένεια. Γιατί φύτρωσε, μανιτάρι είναι, φυσικά και έχει οικογένεια. Ωραία. Λοιπόν. 1,5 χιλιάρικο θεωρείται ότι οικονομάς ή ότι ζεις. Σήμερα ζεις μια χαρά. Ότι ζεις. Φώτα, νερά, τηλέφωνα. Αυτό δεν σημαίνει οικονομάς. Οικονομάς αν βγάζεις 5, αν βγάζεις 10. Δηλαδή, ρε κόκκινε, στο Θεό που πιστεύεις. Είσαι ο Κατσιαμπής. Εσύ πιστεύεις γιατί πάει? Αν θα πάει. Για το μισθό θα πάει. Για το μισθό. Γιατί θα πάει? Είσαι βλάκας. Να σου πω γιατί. Είσαι πολύ βλάκας. Εγώ είμαι βλάκας. Να σου πω εγώ γιατί. Το λέω αποδεδειγμένο. Να σου πω εγώ. Είναι ο Τουτζιάρης με τον Κατσιαμπή. Και άλλοι τρίτοι. Έτσι. Θα τους βρίζει μια χερκίδα ολόκληρη. Και θα πάνε χωρίς να βγάλουν λεφτά. Τζάμπα. Τότε είναι ηλίθιοι και οι δύο. Έτσι λέω. Τότε είναι χαζί και οι δύο. Χαζί είναι. Τι είναι. Άμα πάω εγώ σε μια ομάδα που με βρίζει. Ούρα αυτό που λέω, αυτά με γράφουν έξω από το σπίτι μου. Ξέρω εγώ τα μάτια. Εσύ γιατί κάνεις εκπομπή να σε βρίζουν? Εγώ κονομάω, ρε μαλάκα. Ναι. Βγάζω λεφτά. Κονομάς. Δεν κονομάω. Ζεις. Δεν ζω. Σήμερα δεν κονομάει κανείς. Ζει. Μπράσε μας, ξέρεις τι παίρνω εγώ, ρε. Όχι, ρε, χαζό. Ξέρεις τι παίρνω εγώ από εδώ. Χαζός. Ξέρεις τι παίρνω από αλλού. Αν παίρνω. Χαζός είμαι. Με βρίζουνε, αλλά παίρνω λεφτά. Ο Κατσαμπής που θα το βρίζουνε. Άλλο τι... παίρνω λεφτά και άλλο κονομάω. Ρε εσύ τώρα με τις λέξεις θα παίξουμε. Όχι, έχει, για μένα το κονομάω, βαρύτητα. Για μένα το κονομάω μπορεί να είναι 5 χιλιάρικα. Και για σένα το ζώο μπορεί να είναι 10 χιλιάρικα. Αυτά τα νούμερα για τον καθένα ξεχωριστά. Άσε τώρα τα νούμερα. Okay, ο Κατσαμπής λοιπόν και ο Τουτζιάρης θα πάνε στον Ηρακλή. Θα τους βρίζει μια κερκίδα. Δεν θα τους βρίζει καμία κερκίδα. Ρε εδώ βγάλανε ανακοίνωση. Δεν θα τους βρίζει μια κερκίδα. Και θα πάνε για την ψυχή της μάνας τους. Τότε είναι ανόητη. Λέω εγώ. Αν τα 1000 ευρώ ή τα 1500 θεωρούνται ότι είναι λεφτά τα οποία κονομάνε. Ναι, άμα πάω και για 1500 και για 2000 ευρώ και για 1000 ευρώ, πάνω απ' είναι ότι τα έχω ανάγκη, ρε. Τι με κοιτάς? Δηλαδή, πόσα λεφτά το φάγανε τον Ηρακλή, ρε, τον Κατσαμπή? 300.000 ευρώ. Να μην πάει να βγάλει πάνω στον Ηρακλή 5 φράγκο Κατσαμπής. Δεν είναι σωστό. Δεν τα δούλεψε εκείνα. Βρε, εγώ πρώτος φώνασα, του φάγατε τα λεφτά. Αλλά λέω σήμερα. Που πάει με τον Τουτζιάρη. Πού κολλάει σε του μια χάρα. Διοίκηση, μισό λεπτό. Που τα έχει βρει με το Μαρινάκι. Δεν θα τους βρίσουνε, λες? Τι με κοιτάς, ρε. Ακούγεσαι. Εσύ πες θα τους βρίσουν. Εσύ τι λες, θα τους περάσουνε, Δάφνες? Εσύ αυτό λες, λέω. Εγώ αυτό λέω, ναι. Okay. Και άμα πάω εκεί, εγώ, για να με βρίσουνε, για να με πούνε στα μίντια και τα λοιπά, μου γράψουν στο σπίτι. Ναι. Πάω πει όταν πάρω λεφτά. Αν δεν πάρω λεφτά, πρέπει να με διώξουν από το σπίτι. Θα μου πει εμένα η γυναίκα μου, ρε ηλίθιε. Σε βρίζουν, σε κάνουν, σε ράνουν και δεν παίρνεις και λεφτά. Διαστοποιείσαι, ρε γυναίκα σου. Μια λογική γυναίκα, διαστοποιεί. Λογικό.
Μη φτύνει όταν μιλά. Στεριά από εκεί, σαβούρα. Μη φτύνει όταν μιλά. Ασαβούρα. Καθυστερημένα. Εγώ είμαι καθυστερημένο. Καθυστερημένο. Φοβάσαι τη θύρα 10. Θε να τα καλά με τον Κατσαμπή. Μη μαλώσει με τον Τουτζάρι. Πε ρε τι γίνεται εδώ. Τι με κοιτά. Από αυτά που είπε, πες μου, τι κατάλαβε ο κόσμο. Τι κατάλαβε ο κόσμο. Ότι είσαι φελό, αυτό κατάλαβε ο κόσμο. Ναι, μιλά για Ηρακλή. Τι είπε τώρα. Αν μου πει, τι μένει έτσι το οποίο πρέπει να κρατήσει. Μένει ότι τα έχει βρει ο Παπαθαρασάκη με τον Ολυμπιακό. Μένει ότι θα τα πάρει από τον Ολυμπιακό για την ψήφο, γιατί σωστά τα λέει η θύρα 10. Και έρχεται τώρα να πούμε οι παλέμαχοι να στηρίξουν τον Παπαθαρασάκη που στηρίζει ο Μαρινάκη. Τον Ηρακλή. Βράζει τον Ανδροκλή και το θείο μου τον Περικλή τώρα. Τον Ηρακλή τον έκανε Ανδροκλή. Με τζαντίζει τώρα να πούμε. Α, έβαλε και νίκη τι. Τον έστειλε μεταγραφή. Τον έστειλε μεταγραφή. Καμπάρι. Λοιπόν, για όσου έχουν προβλήματα, έχουν κλειδωθεί έξω από το σπίτι, έχουν προβλήματα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Immobilizer οποιασδήποτε μορφής και τεχνολογίας, της πιο τελευταίας λέξης μόδας να είναι, δεν έχετε παρά να πάτε τηλεφώνου 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Εκεί είναι ο Στέλιος ο Πατικανίτσας, ο καλύτερος, ο γρηγορότερος, ο κλειδαράς μας. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27 και από εκεί και πέρα άμεσα, εύκολα και οικονομικά δίνεται λύση στο πρόβλημα μας. Ό,τι έγινε με τον Κοφίδη, το ίδιο θα γίνει με τον Τζιάρη. Θέλουν να γίνουν καπιτάλες με φράγκα Ηρακλήδης και το παίζουν κομμουνιστές. Δεν σε καταλαβαίνω 502, ειλικρινά. Δεν σε καταλαβαίνω, όπως δεν καταλαβαίνω οποιονδήποτε τον τρώει γενικώς για να λέει. Να λέει για να λέει. Αν θέλει να πει για να έχει κάτι ουσία, για να βγαίνει νόημα, δεκτό. Αν λέει για να λέει ή για να κάνει εντύπωση, ποσός με ενδιαφέρει το τι είπε. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95.5, με λατινικούς χαρακτήρες στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Να πω ότι είναι σημαντικό να έχει σπουδαίους συμπαίκτες και η ΣΥΤΑ φέρνει τον καλύτερο με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Απολαμβάνοντας το Euro λοιπόν, απολαμβάνουμε και την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ από παντού και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή MySita Mobile. Κάντε control στην επικοινωνία και ενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο sita.gr. Διαγωνισμοί, ναι. Αλφα μη ένα κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344. Αλφα μη δύο κενό. MLS ονοματεπώνυμο στο 54344. Θα κληρώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το κινηματογράφο Οντεόν. Οι φίλοι στέλνετε μηνύματα όπως ο Παύλος, η Κατερίνα, ο Πασκάλης, ο Ηλίας. 4 έχουν στείλει, περιμένω κι άλλους. Αλφα μη ένα κενό. Σινεμά, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54344. Αλφα μη δύο κενό για την τηλεόραση MLS 42 inch on Smart TV. Αλφα μη τρία κενό για τις καταρχινώσεις καλύβα, για τις εβδομάδες τις οποίες δίνουμε για παιδιά 11 και 4, 1 και 4 και 7 και 4. Τότε γίνονται κληρώσεις. Θέλετε μηνύματα στο αλφαμι 3 κενό κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54344. Για εσάς οι οποίοι δεν έχετε τη δυνατότητα να στείλετε μήνυμα, τότε δεν έχετε παρά να στείλετε φάξ στο 2310-940-090 έχοντας πάνω γραμμένο και το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, τυχαίο που περάσαν όλες οι ομάδες του νησιού ενώ υπάρχει το δημοψήφισμα. Eurovision το κάνανε. Όπα, έχουμε και το Grexit. Grexit, το Brexit σημαίνει Grexit. Ή το Remain, αλλά πού να ξέρεις εσύ. Πού να ξέρεις εσύ, Αγλαέ. Πού να ξέρεις. Το Grexit είναι συνδεμένο με το Brexit. Είναι άμεσα συνυφασμένο. Αν και εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να βγουν οι Άγγλοι. Για να ξέρετε ότι αν γίνει καμιά στραβή και ακουστεί ότι ψηφίσανε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι άμεσο αυτό το οποίο θα γίνει. Θα έχει πολύ θέμα. Θα έχει πολλή ιστορία. Γιατί δεν απαντάς σε αυτά που σε ρωτάει ο τεράστιος Δραπτόπουλος. Έχεις χάσει τα λόγια σου μόνο για να λες χορηγούς στο 250.
ζήταρε κανένα χαρτζηλικάκι παραπάνω για να στείλετε ένα μήνυμα. Είναι απίστευτο τι κάνει ο κόσμος για να ζει σήμερα. Παίρνει χαρτζηλίκι για να στέλνει μήνυματα. Τρομερά πράγματα. Δεν πάμε καλά. Πάμε ρε σε διάλειμμα, θα με σκάσετε. Θα με σκάσετε. That human, real human beings. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 2310-90-90-90. Είναι δικό σας, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54-340. Η δεύτερη ώρα είναι μια προσφορά. Την προσφέρουν οι Αφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι σας βρίσκουν από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, με ένα τηλεφώνημα στο 18-133 ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου. Πέντε γραμμές βλέπω στην αναμονή, άλλη μία περιμένω. Από δύο κουβέντες. Γρηγόρη λέει, συμφωνώ μαζί σου. Σημασία έχει να σωθεί ο Ηρακλής. Ο Ραπτόπουλος φωνάζει γιατί θέλει να μας δει στη Γάμα Εθνική. Μ' αρέσει ρε 93, ειλικρινά. Πόρε φίλε, τέσσερα οικείο μας σε κάνουν, κάτω από τη βάση θα πάρεις. Να, έξυπνε. Ναι. Ας το κινητό μου κάτω, ρε. Ας το κινητό μου κάτω, ρε. Αδερφέ μου, κόκκινε, αφού είσαι σίγουρος ότι ας το κινητό μου κάτω. Γιατί δεν βάζεις το σπίτι στην Ανθέω. Στην Ανθέω σπίτι έχεις. Μάλιστα. Το πατρικό σου, δύο σπίτια. Το σπίτι στην Καλκιδική, τρία. Και το Σεϊτσέντο για να πάρεις ανάκτορα στο Buckingham της βασίλισσας που είναι υπέρ του Brexit. Γεια σου ρε Μπρούκλι Κόκκινε, που το χιλιάρικο ή τα 1500 είναι σιγά τα λεφτά. Εδώ ρε άλλο 500 βρίζει ολόκληρη οικογένεια. Ο Καναδός σας είναι Μπρούκλις. Είναι τόσο Μπρούκλι. Σοφία, εγώ δεν είπα σιγά τα λεφτά. Λέω σιγά τα λεφτά για κάτι το οποίο θα πάει κάποιος και θα διατρέξει τους κινδύνους που λέει ο Κωστής. Εντάξει. Δηλαδή... Αν πάει τζάμπα θα είναι χειρότερα όμως, τα ευκόλω ονόματα παραλείπονται. Όχι, δεν είναι, να μας απαντήσεις, ρε κόκκινε. Τα ευκόλω ονόματα παραλείπονται. Και να πω και κάτι άλλο. Γρηγόρη και Κώστα, πείτε μου, 11 παίκτες που ξεχώρισαν μέχρι στιγμή στο Euro στη φάση των ομίλων. Άλλη ώρα, Clay Mind. Πολύ καλό. Δευτερόλεπτα, 10 λέξεις. Ο Κόκκινος λέει σωστά για, τον, για εκείνον και είναι σεβαστή άποψή του ότι θα πρέπει να πάει και ο Τάσος, ο Κατσαμπής και ο Φάνης. Πρέπει να πάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Η θύρα 10 λέει πρέπει να φύγουν, να μην πατήσουν. Εγώ θα πω λοιπόν ότι συμφωνώ με τη θύρα 10 ότι πρέπει να μην πατήσει κανένας εκεί πέρα, αλλά να φύγει και ο Σαρλής. Να φύγει και ο Σαρλής, ο οποίος είναι υπάλληλος του Παπαθανασάκη στην ΠΑΕ Ηρακλής. Ωραίος Κόκκινε, είμαι σωστός? Όταν θες είσαι δίκαιος. Όταν θέλω είμαι δίκαιος. Να πείτε και το Σαρλή να πούμε, δρόμο ρε μάγκα, γιατί εσύ κάθεσαι εκεί. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να είναι και ο Μάικλ Σαρλή για μένα. Για σένα ναι, για μένα όχι. Όπως δεν πρέπει να είναι ούτε ο Κατσαμπή, ούτε όπως το λένε, ο Τουτζάρη. Αφού δεν πρέπει να είναι ο Τουτζάρη, δεν πρέπει να είναι και ο Σαρλή. Συμφωνώ εγώ με τη θύρα 10, η οποία δεν άκουσα να λέει για τον Σαρλή κάτι όμως. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον Νίκο. Τι κάνετε? Ποιο Νίκο? Ο εξής, ρε, ο Βλάχος. Έλα, ρε Βλάχο, έλα. Λοιπόν, λίγο να υπενθυμίσω σήμερα στου φίλου Καθοριανού ότι η σημερινή ημερομηνία λίγο σημαδιακή για μας, καθώς στις 3 Ιουνίου του 1974 η Καστοριά, η ΠΑΕ, για πρώτη φορά ανέβηκε στην Άλφα Εθνική, την οποία έκανε επί 9 συναπά έτοιμη αποχωρήσουμε την κατάκτηση κυπέλλου Ελλάδος στο τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας απέναντι στην Ηρακλή. Μας λυπεί το γεγονός ότι αυτή η μεγάλη ιστορική ΠΑΕ βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Εγκλωβισμένος είναι ο Ηρακλής. Σκλαβωμένος είναι. Αρχίζουν τα κλάματα. Ναι. Είναι σήμερα μια μέρα η οποία θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου, γιατί σου έχω πει και άλλες φορές ότι μπορεί να είσαι πολύ καλός ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά σήμερα θα διακατέχει ένα συνέστημα. Συμβαίνει. Είναι άσχημο αυτό. Συμβαίνει. Δεν λες ψέματα. Ανθρώπινο είναι. Απλά σήμερα ο Κώστας έχει δίκιο. Κανένας δεν κάνει τίποτα για την ψυχή του παππού του ή τη γιαγιάς του. Έτσι, όλοι συμπάθαμε, τίποτα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ούτε... Δεν μου λες ότι δεν πάει για να οικονομήσεις. Και τα 2 χιλιάρικα και τα... Οικονόμα, ρε, Γρηγόρη. Εγώ δεν... να σου πω κάτι, δεν τους έχω για τόσο φτηνούς. Σαν ανθρώπους. Άρα είναι χαζοί και δεν παίρνουν λεφτά και πάνε τζάμπα. Καταλαβες. Καταρχήν δεν πήγανε. Αν πάνε, μιλάμε. Είναι κάτι που δεν με αφορά, έχει να κάνει με δεν πήγανε. Αν πάνε, μιλάμε. Εντάξει, βρίσκεται μεταξύ σα. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Ποιο είναι η προπονητή ο Ολυμπιακός, παιδιά? Το Βίκτορ Σάνθεθ πλέον.
Άλλος είναι δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ ποιον έχει? Ο ΠΑΟΚ? Ναι. Τον Βλάταν Ίβιτς. Παναγία βόητα. Η ΑΕΚ ποιον έχει? Η ΑΕΚ ποιον έχει? Ναι. Τον Τιμούρκια Σπάγια. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Παναθηναϊκός ποιον έχει? Τον έναν Ιταλό. Από την Ιταλία. Τι Άγιοι Απόστολοι. Αυτός ναι. Ο Μακαρόνας, πώς το λένε. Ναι, το Μακαρένα. Λοιπόν, παιδιά, άσχετα που θα γίνει με την ΕΠΟ αγωνιστικά, το πρωτάθλημα είναι τελειωμένο. Άποψή μου προσωπική και ταπεινή. Δεν πιστεύεις στον Έλληνα προπονητή? Δηλαδή η Λάρισα έχει άγγελο. Και τι θα κάνει η Λάρισα, πάρει πρωτάθλημα, ρε κόκκινη τώρα. Θα κοιτάξει. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, μπορώ να πάρω πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ξανά του Θείου, τέλος. Ο Καβουράκιας δεν βάζει λεφτά, ο άλλος κρατάει τον Ίβιτ. Και άμα πέσει έπο και το πάρει ο Ολυμπιακός, θα γίνουν ρόμπο όλοι αυτοί. Δεν το συστάμε το. Εκ το νου κάνε. Αφήστε, μην το συστάτε πάλι για τέτος του χρόνου που μιλάμε πάλι. Αφήστε. Να λύξει το θέμα του πρωταθλήματος. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνω λίγο κριτική έτσι γενική στα δύο παλικάρια. Βεβαίως. Καλοπροαίρετη βέβαια, έτσι. Και κακοπροαίρετη να κάνει. Μη κόκκινα, άστον. Ας πάμε πρώτα στην καλοπροαίρετη που μπορούμε να την αντέξουμε και την κακοπροαίρετη. Ο τρόπος δείχνει ότι θα είναι ότι είναι σωμάδος. Μη. Λέγε φίλε, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όταν γενικώς αναφέρεσαι εκπομπές σε θέματα κοινωνικοπολιτικά και τα λοιπά, ο Κώστας λέει μπούρδες. Όταν αναφέρεσαι σε θέματα αμυγός ποδοσφαιρικά, ο Κώστας δεν πιάνεται. Και γιατί το λέω αυτό. Ό,τι είπε για τον Ηρακλή ισχύει μέχρι κεραίας. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, Γρηγόρη, αν η λύση είναι να εμπλακεί η αυτόνομη θύρα 10 στον Ηρακλή, χαιρέτα μας τον Πλάτανο. Άκουσες να λέω κάτι τέτοιο? Όχι, αλλά εκεί πάει. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά δείχνουν ότι θέλουν να διοικήσουν. Κοίταξε να δεις. Δεν θέλουν να διοικήσουν, αλλά θέλουν και να ελέγχουν. Δεν είναι θέμα μόνο διοίκησης, είναι και θέμα ελέγχου. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Οι ομάδες οι οποίες έχουν αρχίσει να σοβαρεύουν στην Ελλάδα είναι πρώτος Ολυμπιακός, γιατί ο Μαρινάκης και προηγούμενο ο Κόκαλης έκανε πέρα τους χαζούς. Ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Σαββίδης με τον τρόπο του έκανε πέρα τη θύρα 4. Ο Παναθηναϊκός, γιατί επί Βαρδινογιάννη έκανε πέρα τη θύρα 13 και συνεχίζει και ο Αλαφούζος. Η ΑΕΚ με τον Τέμι ξεκίνησε και τον Μελισσανίδη. Δύο είναι οι ομάδες οι οποίες ενεπλάκησαν πολύ σοβαρά και ελέγχουν και θέλουν να ελέγχουν παίζοντας το καρβόιδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τις θεωρητικά μεγάλες. Άρης και Ηρακλής. Τις βλέπουμε και τις δύο που είναι. Εντάξει, αυτά όσον αφορά το κατά πόσο κάποια μαγαζιά είναι γωνιακά. Και για μένα είναι γωνιακά μαγαζιά. Αλλά άλλο να έχει γωνιακό μαγαζί στη Δημισκή και άλλο να έχει συνεπτάλο. Αυτά και καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σου γιατρέ. Έλα γιατρέ μου. Για τον Ολυμπιακό δίκο, 2-3 πραγματάκια. Ναι. 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 Α, οκ. Okay. Λοιπόν, καταρχήν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει καπετάνιο στα αποδυτήρια. Έχει τεράστιο θέμα και δεν θα εκπαιδαγώ καθόλου αν γυρίσει το Φούστερ πίσω. Δεν υπάρχει Ρομπέρτο, δεν υπάρχει Φούστερ, δεν υπάρχει Γεωργάτος. Έτσι όπως θα κάνανε οι ανοργανωσιάς όλων στο μεγαλείο. Πάμε τώρα στο ΣΥΔΑ. Κατ' εμέ, εγώ δεν είμαι ποτέ οπαδός του ΣΥΔΑ, αλλά υπήρχε ένας μοναδικός λόγος να μείνει που ήταν και σοβαρότερος, ότι δίνεις προκριματικά. Αν ήταν να τον διώξει ο ΣΥΔΑ, τον έδιωχες μετά τον τελικό, αν και για μένα ο ΣΥΔΑ με απογοήτευσε το βράδυ που αποκλείστηκε από την Άντρελεχτ. Συμφωνείτε? Δεν περίμενες τον τελικό για να απογοητευτεί, συμφωνούμε. Εγώ, εμένα, ας έτρωγε 3 στο τελικό. Ας περνούσε την Άντρελεχτ και άλλο ένα γύρο. Εγώ αυτό ήθελα. Απ' την Άντρελεχτ θα απαγορευόταν να αποκλειστεί, συμφωνώ. Εγώ ήθελα να περάσω κι άλλο γύρο. Θα μου πεις τι θες ρε φίλε, και εγώ θέλω την Πελούτσι. Εγώ αυτό ήθελα από τον προπονητή. Ο τελικός για μένα ήταν δεύτερη, ήταν τελείως δευτερεύουσα ουσία. Αυτή τη στιγμή παίρνω ένα προπονητή ο οποίος το μόνο καλό που έχει είναι ότι έχει ξαναπεράσει από τον Ολυμπιακό. Είναι τελείως άγραφο χαρτί. Τελείως. Όπως είπε και ο φίλος Αίτης, ο πρώτος που βγήκε στις γραμμές, ακούς τα 4 ονόματα και σε πιάνει θλίψη. Και μπράβο στον άνθρωπο. Τα είπε ένα-ένα και είπα κι εγώ που τον άκουγα από το τηλέφωνο, λέω «Χριστέ μου, τι είναι αυτά τα πράγματα». Πέραν τούτο αυτή τη στιγμή ο χοντρός φαίνεται ότι δεν θέλει να ρίξει λεφτά. Θα δούμε πώς θα το μεταχειριστούν επικοινωνιακά οι υπόλοιποι. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι θα ζήτησε κάποιες μεταγραφές ο Πορτογάλος, δεν θα τις έδωσε και άντε στην ευχή παιδάκι.
στιγμή. Σαν τον Μπογιέτ ένα πράγμα. Για μένα πιο ακραίο, γιατί ο Χοντρός αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσει λεφτά. Αν ο Χοντρός αυτή τη στιγμή δεν δώσει λεφτά, θα βρεθεί στο στόχαστρο και θα τον κυνηγήσουν. Γιατί μου έχεις κάνει ήδη την κίνηση, διώχνεις τον για μένα καλύτερο παίχτη που έχεις φέρει τα τελευταία 10 χρόνια, τον Ρομπέρτο, και συζητάμε να πάει στο Διούδη. Αν λοιπόν και ακολουθείς τα ίδια πράγματα και στις άλλες θέσεις, θα πάει πολλές κόρνες. Καλά, δεν είχαμε πει ότι θα πουληθεί ο Ρομπέρτο. Να σου πω κάτι. Το να πουληθεί ο Ρομπέρτο. Ποιο θα πάρει μετά. Είναι ένα θέμα. Το ποιο θα πάρει μετά. Είχε πει ο Κώστος ότι θα έρθει ο Διούδης και θα μπει μπροστά. Αυτό δώσαμε σε ανίδη. Το είχαμε δώσει και άλλο. Πολύ ο Βέλγος ο τερματοφύλακας Σάντρεχ, το πρώτο όπως τον έλεγαν. Ναι. Θα ήταν μια αλλαγή η οποία έχει προοπτική. Το να πάρει αυτή τη στιγμή το Διούδη, με κάθε σεβασμό στον κάθε Διούδη, είναι βήμα προς τα πίσω. Κάνει το δεύτερο τερματοφύλακα πρώτο και κάποιον ο οποίο πέφτει. Ο Καπίνο δεν είναι για πρώτο. Ο Καπίνο είναι για κλωτσιές. Άστε τα τώρα. Φίλο ρωτά, τι ρωτά, εμένα ρωτά. Το φίλο ρωτά. Ο Καπίνο θα σταθεί. Ο Καπίνο θα σταθεί τώρα στον Ολυμπιακό, μωρέ. Δεν μπορεί ο Καπίνο να σταθεί στον Ολυμπιακό. Τρελαθήκατε. Αν ο Καπίνο στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή σταθεί, μιλάμε για θαύμα. Δεν μπορεί ο Καπίνο να σταθεί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, επουδενή. Μόνο το Ατρομήτρη μπορούσε κάπω να σταθεί. Ο Μπάρκα έπρεπε να πάρουν τον Μπάρκα. Και άμα δεν πάρεις και κεντρικό αμυντικό αξία σε αυτή τη στιγμή, είσαι πίσω Παναγιά μου βόηθα. Και θεωρώ επίσης ότι αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει στους ομίλους του Champions League, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται αρκετά έως πολύ χρωμό, θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις, θα θυμηθούμε εποχές Σαλιαρέλη. Μακάρι. Μακάρι, ρε. Α, μην σου πω και σένα τίποτα. Να είσαι καλά. Για παιδιά. Όχι, γιατί... Λένε ότι ο παδί του Ολυμπιακού είναι φρόνιμοι και τα λοιπά. Σωστά. Σωστά. Μια εταιρεία, ένα σπίτι που μπαίνουν λεφτά, λειτουργεί καλά, είναι καλά. Μετά είναι το πρόβλημα. Στα δύσκολα. Εκεί θα το δω τον Ολυμπιακό. Σε μια στραβή διαιτησία, σε ένα διπλό με κακή εμφάνιση. Έτσι. Να μιλήσει ο κόσμος. Να μιλήσει. Παρακαλώ. Παρακαλούμε. Έλα, φίλε. Έλα, αυτό που λέει. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, καλά είμαστε. Καλά, εσείς. Φίλε, κάνε έναν γκάλο, ρε. Γιατί δεν φέρνετε τον Παντελή ή το Γιάννη Τάκη, ρε φίλε. Μιλάμε τι κοτσάρισμα ήταν, θυμάσαι εκείνη χρονιά. Το Γιάννη Τάκη, ε. Ναι, ρε φίλε, να πούμε. Το φίλο του Μάνου. Δυνατό χαρτί. Αυτό το χαρτί δεν πρέπει να μείνει στα ζήτητα. Χούλι. Έλα, την πες, ραπ. Χούλι. Όχι, το άστο Χούλι. Γιάννη Τάκη και Παντελή, φίλε. Ναι. Αυτοί δύο είναι, μιλάμε, θα το πάνε το γράμμα σφεντόνα. Θυμάσαι και εκείνο το μάτς με την Κέρκυρα, το στημένο, που είχε βγει, το είχε βγάλει ο Θωμαίδης. Που ήταν 7 παίκτες πιασμένοι από τον Ηρακλή. Το είχε βγάλει ο Θωμαίδης, ναι, στη δίκη. Ναι, το Κέρκυρα, το Ηρακλής Κέρκυρα. Πω, φίλε, έχουν να πέσουν κάτι γλέντια, θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος, φίλε. Πάντως, ρε φίλε, δεν είναι παράξενο να χάνει κόσμος, ξέρω εγώ, την περιουσία του, τα λεφτά του και να είναι πάντα εκεί σε αυτήν την ομάδα το μόρφημα που δεν έχει καλά λέγεται Ηρακλής. Όλοι λέει χάνουν περιουσίες, άλλοι λέει μπαίνουν φυλακοί, άλλοι κάνουν έτσι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε, όλοι να τρέχουν πίσω από αυτό το πράγμα που λέγεται και καλά με το μυαλό του Ηρακλής. Αφού είναι μπελάς, λες, ε. Ναι, ρε φίλε, είναι μπελάς και ψοφάνε να χάνουν λεφτά. Αφού είναι μόρφωμα, εσύ γιατί ασχολείσαι. Εγώ, φίλε, γελάω. Όχι, περίμενε. Αφού είναι μόρφωμα. Αφού είναι μόρφωμα, γιατί ασχολείσαι. Εγώ γελάω, σου είπα. Δεν με έκανε κάτι από αυτά που είπες, δεν με έκανε να γελάσω. Η εκπομπή σας δεν είναι που παρέχει έτσι χιούμορ και. Το προσπαθούμε, ισχύει αυτό. Αλλά από τη στιγμή που είναι μόρφωμα, πού, ναι. Γιατί ασχολείσαι, ρε. Μα δεν είναι για γέλιο, ρε φίλε. Ρωτάω, ρε εσύ, σε ρωτάω, δεν σου είπα γιατί το κάνει. Μα αυτό σου λέω, ότι διασκεδάζουν οι εκπομπή σας τόσο κάλλη και προσφέρει τόσο άφθονο γέλιο. Ναι. Που ρε φίλε, όσοι βγαίνουν πραγματικά και όσοι μιλάνε για αυτό το πράγμα καθημερινά και εκτίθονται και γελάει όλος ο πλανήτης. Θέλω να απαντήσει με το χέρι στην καρδιά, ειλικρινά. Θέλω να απαντήσει. Ναι, λοιπόν, όπως έγινε το θαύμα και ήρθε από μηχανή Θεό στον ΠΑΟΚ. Κάτι γίνεται στον Ηρακλή και αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό ονειρεύεται ο κόκκινος. Περίμενε. Φίλε, και δεν συναντήσεις. Μου επιτρέπετε να τελειώσω, δηλαδή. Παρακαλώ, το ερώτημά μου. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν. Και παίρνει ο Ηρακλής ένα τίτλο. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Συγγνώμη, θα το πανηγυρίσεις. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν με απαντά. Θα το πανηγυρίσεις. Σου απαντάω. Εμένα ο δικός μου Ηρακλής, φίλε, είναι στα τάρταρα.
και υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που το ρίξαν, έτσι. Όταν ιδρύθηκε η αυτόνομη θύρα 10 το 2008, πότε ήταν 9, από τότε που ιδρύθηκε, φίλε, όλα δεν έχουν την τσίπα να βγει κανένας να παραιτηθεί ή να αποσυρθούν. Όλα τα τμήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, διαλυθήκαν από μια και δύο φορές. Ερασιτέχνης, φίλε, δεν υπάρχει και ένα δεν έχει την τσίπα να πήρε παιδιά, τα κάνανε μαντάρα. Άρα αυτοί είναι οργανωμένοι, αυτό λες. Όχι, φίλε, όχι μόνο. Όχι μόνο. Πολλοί κόσμος θέλει, φίλε. Αλλά και αυτοί δεν είναι αμέτωχοι. Και στο κάτω-κάτω, να σου πω και το άλλο. Του Ηρακλής, φίλε, εκείνος που είναι στα Τάρταρα, γιατί αυτό δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, δεν ανήκει σε κανέναν, φίλε. Κανένα δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει, ξέρω εγώ, να ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, φίλε. Μάλιστα. Και δεν εκπροσωπούν κανένα κόσμο του Ηρακλή. Εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Τελείωσε, τον επόμενο. Παρακαλώ. Και καλά γέλια. Παρακαλώ. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε. Νάτος. Γεια σας, κύριε Κώστα. Νάτος. Γρηγόρη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι αγαπάτε. Εάν αναλάβουν ο Τουτιάρης με τον Κατσιαμπή, ποιος θα είναι χρηματοδότης από πίσω? Άκουσα ένα όνομα. Ο Μαρινάκης. Αντωνόπουλος. Ποιος Αντωνόπουλος, μπορεί. Δεν υπάρχει. Λέω, ο Αντωνέλης. Ο Αντωνέλης, ναι. Ο Αντωανέλα. Όχι, τώρα σοβαρά μιλώ. Μήπως γνωρίζεις. Ο Μαρινάκης θα είναι, βρε, ποιος Αντωνέλης. Θέλετε να ακούσετε. Εμένα άκου. Εμένα άκου. Ρώτησα τον Γρηγόρη. Δεν σέβεται. Δεν σέβεται, ναι. Θα σας πω τι γίνεται. Ο Αντωνέλης. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κανέναν ο οποίος πραγματικά να είναι μπροστά, να βάζει τα σύνθια του μπροστά και να κάνει δουλειά. Δεν βλέπω. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θέλει, με το ξεκίνημα θέλει 100 χιλιάρικα. για να ξεκινήσεις, για να βγάλεις το καλοκαίρι. Το ελάχιστο. Πολλά παραπάνω. Κάνουν κάτι, 300 θέλει. Κοντά στο μισό εκατομμύριο είναι. Πώς? Κοντά στο μισό εκατομμύριο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά τώρα, ποιος θα τα βάλει, εγώ διερωτώ με. Υπάρχει χρηματοδότης? Μήπως ξέρεις κάτι? Σήμερα όχι. Δεν υπάρχει. Επομένως, τα παιδιά αυτά... Θα βάλει ο Τουτζιάρης. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και αφιλοκερδώς. Αυτό το πιστεύω. Γιατί πιστεύουν στην ιδέα. Ακριβώς. Ρε φίλε, έχεις χάσει. Συγγνώμη δηλαδή, είσαι και φίλος. Ποιος δουλεύει για την ιδέα σήμερα? Άκουσα να δεις. Ο Κοσμόπουλος. Ποιος Κοσμόπουλος? Ο Τεκτυλίνης. Ναι. Πήγαν στον Ηρακλή για να οικονομήσουνε. Ποιος Κοσμόπουλος? Ο Κοσμόπουλος. Και ο Τεκτυλίνης. Ο πρώην δήμαρχος, πρόεδρος του Ηρακλή. Θα σου πω. Όχι. Πήγαν να γίνουν γνωστοί αυτοί. Ο Νίκος Ατμαντήρης πήγε να οικονομήσει. Όχι, έγινε γνωστός όμως. Έγινε γνωστός. Ναι. Ωραία. Ξόδεψε κάποια λεφτά. Ποιος? Και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Πριν 40 χρόνια ξοδέψανε, ναι. Ναι. Τι δουλειά κάνανε αυτοί εδώ, δηλαδή κοινωνικά χάσανε? Κοινωνικά δεν χάσανε. Ο Κοσμόπουλος. Αφού τα βάζεις σε ζυγαρία, γιατί μπαίνεις στη διαδικασία. Χάσανε κοινωνικά χάσανε. Οικονομικά χάσανε. Υπάρχει πιο απλή ερώτηση. Ραπτόπουλο, ο Γιαννακόπουλος στο μπάσκετ και Αγγελόπουλος στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Κερδίζουν τίποτα? Ναι, κερδίζουν από την εφορία, ρε βλάκα. Από την εφορία? Ναι. Είδατε που δεν τα ξέρει. Είδες ότι τα ξέρω. Δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω. Καμία σχέση δεν ξέρω. Φοροαπαλλαγές δεν έχουν? Όχι. Α, όχι. Από τις ομάδες όχι. Α, τους καημένους. Λέγε, κύριε Κώστα, λέγε. Λοιπόν. Και αυτοί που χτίζουν εκκλησίες φοροαπαλλαγές κάνουν. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Άντε, φύγε από εδώ πέρα. Λέγε, κύριε Κώστα. Γιατί μπορεί να δεχτεί ο Κώστας το δικό του μυαλουδάκι, το οποίο σε αυτό το πράγμα έχει φραγεί. Έχω φραγεί, δεν έχει καν σημασία. Θα πάει ο Κατσαμπής με τον άλλον. Δηλαδή, τους βρίσκει θύρα. Έβαλα εγώ ένα τραγούδι. Γιατί το έβαλες αυτό, τα πήρες. Ή ζητάω κάτι άλλο. Γιατί το έκανες αυτό. Ό,τι έτσι τάξει στο μυαλό του. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν. Δεν ξέρω για το Παντελάκη, αλλά ξέρω ότι ο Βουλινός έχασε λεφτά. Μίλες για τον Παντελάκη και τον Βουλινό, οι παοξίδες δεν τους γουστάραν, τους βρίζανε. Ο Βουλινός έχασε λεφτά. Ο Πατατούδης έχασε λεφτά. Ναι. Δηλαδή, μόνο ο Σαμπίδης, ο Πρωτέμπορας. Δεν μου λες ρε, κύριε Κώστα, ο Βουλινός άμα δεν ήταν στον ΠΑΟΚ θα το ξέραν στη Νεάπολη. Πες μου. Άκου, κατάλαβα. Συμφωνώ με, εντάξει. Θα το ξέρανε, μωρέ.
Αλλά μάτωσε το ξέρω στο συγγνώμη, στο δηλαδή, το μακεδονικό, το ξέρανε. Ποιο μακεδονικό, μωρέ, την κουτσουλιά τώρα το μακεδονικό, το ξέρανε, το μακεδονικό. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα, να πάρω άλλη μια γραμμή. Αν δεν ξέρει τι σημαίνει να είσαι πρόεδρο στον ΠΑΟΚ, ρε. Ανοίγονται πόρτε, ρε. Πάντα εκείνη. Άιτε να πούμε. Έλα, φίλε. Εδώ άλλο πήγε παράγοντα στον ΠΑΟΚ και έγινε ευρωβουλευτή. Ακροατή θέλω. Ακροατή θε. Όχι εσένα. Φέλε. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Άντε, γεια. Πάμε. Λέγε. Κλείνουμε κιόλα. Άντε. Άντε, ένα λεπτό έχει. Πάμε. Καταρχά, όχι τον κύριο Κώστα, τον πιο προηγούμενο, πριν τον κύριο Κώστα. Αυτό το περίεργο τύπο, τον ανεκδίγητο. Γιατί, τι είπε. Που χαρακτήρισε τον Ηρακλή μόρφωμα. Ακούτε που... πολύ κόσμο, ξεχνάτε κάποια πράγματα. Είπε κάτι για τον Ηρακλή. Με αυτόν έτρεχε ο κόκκινος για να ρίξει τον Θεοδωρίδη. Τώρα μαλώνουν. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος, ας πούμε, κοίτα, ας κοιτάξει λίγο. Θα μου πεις τώρα, αυτή είναι μια έκφραση η οποία είναι πολύ μπανάλ. Να κοιτάξει τον εαυτό στον καθρέφτη, να δει τη μουτσούνα του και μετά να βγει να μιλήσει για τον Ηρακλή και την αυτόνομη θύρα 10. Εσύ είσαι αυτόνομη θύρα 10 δηλαδή. Έχει σημασία. Ναι, αφού φυσικά έχει. Αυτό βγήκε και είπε ή τι. Συγγνώμη, ο άνθρωπο. Άσε να πει τη γνώμη. Εντάξει, ντρέπεσαι να το πει. Τι είναι, λέρα έχει. Εγώ, τι να ντραπώ. Εγώ είμαι περήφανο που είμαι αυτό. Είσαι υπέρ του Τζιάρη να έρθει και του. Είσαι υπέρ του Τζιάρη και του Κατσιάπη να έρθουν, ναι ή όχι. Φυσικά. Άκου να σου πω, εδώ θα δώσω ένα δίκαιο λίγο στο κόκκινο. Τι φυσικά, δεν κατάλαβα, δεν πήρα απάντηση. Θα σου πω, θα σου πω. Ένα δίκαιο λίγο, αν και ξέρεις, κοντράρω με τον κόκκινο. Εντάξει, θα δώσω ένα δίκαιο γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο Γρηγόρης αυτή τη στιγμή ποιο είναι το καλό. Εδώ προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Γιατί ποιος μπορεί να το ξέρει 100%. Ωραία, παιδιά, δεν ξέρει κανείς το καλό, αν δεν γίνει και μπορεί να. Εσύ το ενώ, κοίτα, εγώ με σένα πιο πολύ είμαι. Να σου το πω. Είσαι κοινικός, είσαι έτσι ένας άνθρωπος. Έχει κοινικότητα, ας πούμε, και εντάξει, και η κοινικότητα καμιά φορά καλή είναι. Όμως, σε αυτή την ερώτηση που έθεσες στον Γρηγόρη, δεν μπορεί να σε απαντήσει απόλυτα αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλω να με απαντήσει, δηλαδή, φυσικά προφανώς. Όχι απόλυτα. Εσύ που είσαι με τη θύρα 10 ότι, και λες, όχι ο Τουτζιάρης και ο Κατσιαμπής. Δηλαδή, ο Σαρλής γιατί να είναι, ρε φίλε. Ο Σαρλής γιατί να είναι και να μην είναι ο Κατσιαμπής, για πες μας. Κάτσε, ο Σαρλής έχει ένα πόστο, ούτως ή άλλως. Εκεί άλλοι πόστο θα πάρουν, τι θα πάρουν. Ποστάν. Κοίτα να σου πω κάτι, τα 1500 που... Κοίτα, το αλλάζω λίγο, όσο για τα 1500... Δηλαδή ο Σαρλής που... δεν παίρνει λεφτά, τζάμπα το κάνει. Όχι, όχι. Λοιπόν, δεν σημαίνει όμως κάτι. Κακό είναι που παίρνει λεφτά. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι λες ποιο είναι το καλό, να είναι ο Τουτζιάρης με τον Κατσιαμπίο. Δηλαδή, τι θα πούμε, θα τους μέψουμε αυτούς τους ανθρώπους... Επειδή έβγαλε η θύρα 10 μια ανακοίνωση και λέει καλό. Να μην είναι, γι' αυτό. Εγώ πιστεύω στον Τουτζιάρη και στον Κατσιαμπίο. Να πάρει το λοιπόν. Ψυχή. Εντάξει. Και τι να σου πω ότι... είναι λάθος. Άρα πας κόντρα στην ανακοίνωση της θύρας 10. Η θύρα 10 δεν τα είπες καλά, Κώστα. Γιατί? Μα λέει καθαρά η θύρα 10. Όσοι πάνε εκεί πέρα να ξέρουν είμαστε αντίθετοι. Μα δεν θα πάνε για να στηρίξουν τον Παπαθανασιακό. Γιατί θα πάνε να στηρίξουν ποιον? Για να μην διαλυθεί ο Ηρακλής. Ναι. Αυτό θα γίνει. Εντάξει. Εντάξει, είσαι πολύ πιο. Ένα αρθεί και ο Σεντελίδης τότε μαζί. Να του πάρουμε και ένα μάτσο καινούριο. Εντάξει, διάλειμμα. Ναι, η ΣΥΤΑ καρτοκινητή ήρθε και θα σας καρτοκολλήσει γιατί προσφέρει καρτοοικονομία και καρτοελευθερία στην καρτοεπικοινωνία σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα απολαμβάνετε απόλυτη οικονομία και ελευθερία και με κάρτα ανανέωση 5 ευρώ παντού. Με την καρτοαπίστευτη εφαρμογή MySita Mobile έχετε τον απόλυτο έλεγχο της καρτοκινητής σας καρτοσυνέχεια. Πρέπει να καρτοεγνωρηθείτε τώρα στο 13877 ή στο sita.gr καρτοτώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και το 2310 και τα 390 για είναι δικά. Σε 9.55 και είναι το μήνυμά στο 54.344. Ο Deliveras σκοράρει με αποκλειστικές προσφορές από τα καταστήματα, από καλύτερα καταστήματα. Deliveras.gr, σκοράρει και στο Deliveras.gr και κέρδισε πόντους επιβράβευσης. Να, πριν πάμε στα 390, τρεις βλέπω στην αναμονή, άλλους τρεις περιμένω. Να πω ότι σήμερα είναι μαζί μας τα 14 καταστήματα 4ALL. Και μας προσκαλούν για extra large περιποιημένο καφεδάκι, αλλά και ό,τι άλλο έχει στο νου σου. Με 7.000 κωδικούς βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι να πάει στιγμή, και αν δεν με πιστεύεις, μπες και εσύ σε ένα κατάστημα από τα 14 των αριθμών 4ALL, τα οποία υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και θα καταλάβεις. Αλφα μη ένα κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54.344. Αλφα μη δύο κενό, γιούρο ονοματεπώνυμο στο 54.344. Αλφα μη τρία κενό. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54.344. Η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από ένα καθρέφτη αυτοκίνητου μέχρι και μηχανή με 150 ευρώ
τηλεφωνώντας τώρα στο 18133, τα οποία είναι ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το να. Έλα, φιλαράκι μου, έλα. πριν αρχίσουμε να μιλάμε μαζί, θέλω να απαντήσω σε αυτόν που αποκαλούσε τον Ηρακλή μόρφωμα. Ο παδός του Ηρακλή ήταν. Βέαμε, ήταν αυτός ο παδός του Ηρακλή. Βρε πρώτο καθεδρία με τον κόκκινο και τον Σωτηρόπουλο να ρίξουν τον Θεοδωρίδη. Θέλει ο συγκεκριμένος ο παδός. Του Καράδαλης από πίσω με το μουσί το πασοκικό. Γρηγόρη να κάτσω δεξιά. Άκουσε με, εσύ που τον αποκαλείς έτσι, και ότι έχουμε και πολύ πλάκα. Και ότι επειδή ξέρω πόσο Ηρακλής είσαι, ας πούμε, και έχεις και το δικέφαλο από πίσω κρυμμένο στην πλάτη σου, να θυμάσαι ότι όταν θα μιλάς για προέδρους οι οποίοι έχουν διατελέσει φυλακή, έχεις τον αριθμό 4 ή κανένα δυο ακόμα που ήταν επιφανείς. Ηρακλής καλά είναι ο άνθρωπος, Ηρακλής. Στον Άρε Σόου με έβριζε τότε που στήριζε τον Θεοδωρίδη, ρε παιδιά. Μην παραγράφετε την ιστορία. Ναι, μην τον συζητάτε. Τέτοιους Ηρακλειδείς θέλω να τους δω. Στο κεφάλα το ραδιόφωνο του, πώς το λέγανε αυτό που σας έριξε η κατηγορία. Πώς το λέγανε ρε αυτό που σας έριξε η κατηγορία. Το Περτσινίδη, το ζαβουνοκέφαλο εκείνο. Τη μοσχαλοκεφαλή εκεί. Σταμάτα λίγο ρε αυτό που λέει. Τι μοσχαλοκεφαλή που για ραδιόφωνο. Τον Άρε Σόου. Κάτσο. Και εσύ φάνη του Τζιάρι, δεν έχετε καμία δουλειά δίπλα στον Καναδό. Καμία. Ο Σαρλής έχει. Ο Σαρλής έχει. Ούτε ο Σαρλής έχει. Παρετήστε το. Ωραία. Σωστά, θα πρέπει να παραιτηθεί. Δεν παραιτείται όμως. Πρέπει να φύγουν όλοι από εκεί. Όλοι από εκεί. Ωραίος. Μαζί σου. Όλοι από εκεί. Μαζί σου. Αυτή είναι μια πολύ καλή λύση σε μια διοίκηση στην οποία θα μπει, γιατί τόσοι άλλος ο κύριος Παπαθανασάκης είναι διαχειριστής και μάλιστα κακός. Να βρεθεί ένας διαχειριστής μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή. Διαχειριστής, το ξαναδηλώνω. Με αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος? Που ξέρουν πέντε πράγματα, με τον Τάσο που λέτε π.χ. Ο Τάσος δεν μπορεί να γίνει διαχειριστής. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει. Α, δεν ξέρω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος. Όταν λες από την οικογένεια του Ηρακλή, από το οργανωμένο κίνημα, από πού? Όχι. Ένας παράγων. Άνθρωπος ο οποίος ναι, να αναλάβει αυτό το χειμώνα, το οποίο είναι διαχειρισμένο. Θέλω ονόματα να μου πεις, όλα δε. Διαχειρίσιμο. Δεν θα υποδείξω εγώ ονόματα. Εκεί δεν θα υποδείξω. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι πολύ μεγάλος για να υποδεικνύει εγώ ονόματα. Θα το βρεθούν μέσα από την οικογένεια ύστερα από συλλογικές προσπάθειες τις οποίες θα γίνουν. Λες. Δεν υποδεικνύω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Από εκεί και πέρα. Γιατί πολύ απλά, όπως εσείς θα πάτε να κάνετε καλό, και το λέω γιατί είναι δύο εξαίρετα παιδιά και τους αγαπάω και τους δύο προσωπικά και τους γνωρίζω και το ενός του φάγατε και καμιά 300 χιλιάρικα. Ρωτήστε, μπράβο, 200 χιλιάρικα έχασα από τον Αντώνη Πασχαλίδη, ο οποίος ήταν μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής τότε, και ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα στην Δέλτα Εθνική μαζί με τον διαχειριστή Γιάννη Τάκη. Κλείσαμε από εκεί, για να ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που τα κάνανε. Λέω λοιπόν, δεν έχετε δουλειά. Γιατί θα σας πάρει στο λαιμό του, ο άνθρωπος είναι κακός διαχειριστής, αυτή τη στιγμή κινείται με τα λεφτά του Βέλιου, τα οποία πήγε και πούλησε τον παίκτη στο Μαρινάκι μαζί με την ψήφο του. Εσείς είστε αντίθετοι με όλα αυτά, γι' αυτό και η αυτόνομη θύρα 10 λέει σε όσους θα θελήσουν να βοηθήσουν τον Ηρακλή, ότι θα δυστυχώς θα δώσουν χάρη και θα δώσουν πάτημα στον Παπαθανασάκη να συνεχίσει την καταστροφική του πορεία μέσα στον Ηρακλή. Και ίσως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγαπάμε και θέλουμε να βοηθήσουμε τον Ηρακλή από όποιον τρόπο ο καθένας μπορεί, ίσως είναι η κατάλληλη ώρα επιτέλους να βρεθούμε σε ένα κοινό τραπέζι, να πούμε πέντε κουβέντες, να βρεθεί μια σοβαρή πρόταση η οποία θα είναι βιώσιμη, να πάμε στον Καναδό και να του πούμε «Κύριε, τελειώσατε». Αυτό θα πρέπει να το κάνει η οικογένεια του Ηρακλή, γιατί εάν η οικογένεια του Ηρακλή ψάχνει για επενδυτή και δεν μπορεί να βρει έναν σοβαρό διαχειριστή, το μαμήσαμε και ψώφισε. Καλή σας μέρα. Επόμενος, ναι, μάλιστα. 65 Ηρακλειδέας. Πόσο είσαι? 65 ετών. 65 ετών είσαι? Έτσι δήλωσε. Ναι. Ο Φορτούζη, ναι. Όχι, τι είναι ο Φορτούζη? Λέγεται τρελέ, άντε. Ο ΠΑΟΚ, άμα ήταν ποτό, δεν θα ήταν αλκοολούχο, θα ήταν αντιτλούχο. Στον επόμενο. Καλό. Τον καραγκιόζει. Είναι καραγκιόζει. Τον καραγκιόζαρο. Έλα φίλε, ναι. Η γλυφάδα έχει άλλο αέρα, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Βαραβάς. Γεια σου Βαραβά. Από το κακό. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Τερβίση. Γρηγόρη, άκου να σου πω κάτι για τον Κώστα, τον διπλανό σου. Σχολείο που πήγε να της 151. Αυτός πήγε στους παπάδες επάνω. Α, τι θα έλεγα, πρόσεχε τον Κωνσταντίνο, μην τον εγκάνεις και πάθει κανένα κεφαλικό με αυτά που λες Γρηγόρη. Αλλή μονός σου. Δεν κατάλαβα, να πάθει μην κεφαλικό. Μην τον κάνεις και πάθει κανένα κεφαλικό με τις εσεμιές που λες. Στείλ το να.
Ναι. Αυτό για το κάνεις για να μην πάθει εγκεφαλικό, ναι, επειδή δεν αντέχεις. Για να μην πάθεις εγκεφαλικό. Α, ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κωστή. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κόκκινε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος από Μελιστουργό, Παοξής. Κωστή. Από ποιο χωριό? Μας ακούς? Από ποιο χωριό είσαι? Μελιστουργός. Α, Μελιστουργός, έλα. Του ξέρεις το Μελιστουργό, ε? Όχι, ποιος είναι? Με τα πολλά πλατάνια που έχει κορίτσια όμορφα και αγόρια στα χαϊδάνια, έτσι λέει του. Α, δεν το ξέρω. Για ξαναπες το. Μελιστουργέ, Μελιστουργέ, με τα πολλά πλατάνια που έχει κορίτσια όμορφα και αγόρια στα χαϊδάνια. Καλό, καλό. Μια τριαδούλα για το γύρο, ρε Κωστή. Κάνει και μια χημία με τον κόκκινο να πάμε κάτι ταμείο, γιατί το μόνο ταμείο που ξέρουμε είναι από τον Μπακάλι, να πω. Ωραίος. Παίξε παρατάσεις, φίλε. Παρατάσεις, ε. Ξέρεις τι... Ξέρεις τι δελτίο είδα. Τι. Είδα ένα δελτίο, ένα τύπο. Ναι. Και έπαιζε ζητούμενα 3-4 ότι δεν θα έχει καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο. Ας το διάλογο. Πλήρωνε 4,5 φράγκα. Και. Όταν βγαίνουν τα 2 από τα 4, έπαιρνε 2 φορές τα λεφτά του. Με 3 έπαιρνε καλούτσικα λεφτά, με 4 που δεν βγήκανε. Συγγνώμη. Θα έπαιρνε πολλά λεφτά. 45 και μισό. Δεν είναι καθυστέρηση. Έλα. Αν το λήξει 45 και 30 δευτερόλεπτα. Όχι, από τη στιγμή που δεν θα δείξει καθυστερήσει, μετράει ότι το πήγε 0 λεπτά καθυστερήσει. Μάλιστα. Άκου τώρα τι παίζουν. Λέγε, φίλε. Παίζω και λίγα λόγια για τον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι κάνουμε να. Στον ΠΑΟΚ. Αύριο έχουμε θέμα ΠΑΟΚ. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα ΠΑΟΚ κιόλα. Φέτος δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα, παιδιά. Μέσα στην Τούπα δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Μέσα στην Τούπα δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έξω από την Τούπα χάνει. Έξω από την Τούπα χάνει, πώς δεν χάνει να πούμε. Έξω από την Τούπα. Αυτό πήρε να μας πεις. Μάλιστα. Η Αδούλα δεν μας έδωσες όμως. Αύριο. Αύριο, αύριο. Αύριο, σήμερα ρεπό. Έγινε, γεια σας, καλή κουμπή. Στον επόμενο. Επόμενος κύριος. Ακούτε. Ακούμε. Ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής Περικώστα έχει παράγοντες, αλλά λόγω της καταστάσεως δεν μπορεί να βγάλει λεπτά. Άρα δεν έχει παράγοντες. Έχει. Ποιον έχει, μωρέ. Δεν αναλαμβάνω. Ο Σαλής έχασε το σπίτι του για τον Ηρακλή. Για τον μπάσκετ του Ηρακλή, ακριβώς. Ένα σπίτι έχασε εσύ κανένα σπίτι, κύριε Αυτόπουλε, για να δεις την αξία. Να χάσω σπίτι για τον Ηρακλή. Έχασε σπίτι, ήταν πρόεδρος στο μπάσκετ και έχατε σπίτι. Λοιπόν, να μην υπέγραφε, τι να κάνω, λυπάμαι, αλλά. Ο ναι. Ηρακλής δεν έχει ούτε παράγοντες, ούτε δημοσιογράφους έχει, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τίποτα. Είναι εγκατελειμμένος από όλους. Και ιδίως είναι εγκατελειμμένος από αυτή την κυβέρνηση, η οποία ήταν μαζί τους με τη θύρα 10, όταν τρέχανε και φωνάζανε. Πού είναι ο κ. Σαλαμίδης, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ εδώ σε δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη, κ. Σαλαμίδη. Απαγορεύεται, κύριε μου. Η θύρα 10 δεν θέλει βοήθεια από κανένα και ο Ηρακλής. Μη ζητάτε. Απ' τη μια λέτε μόνοι μας και απ' την άλλη πού είναι ο υπουργός. Γενικός γραμματέας αθλητισμού είναι ο κ. Σαλαμίδης. Όταν ήταν έτρεχε στα δικαστήρια για τον κόσμο. Κύριε μου, ναι. Η θύρα 10 λέει δεν γουστάρουμε κανέναν. Από τη στιγμή που δεν γουστάρουμε κανέναν, δεν γουστάρουμε πρωθυπουργό, δεν γουστάρουμε υπουργό, πάμε μόνοι μας. Δεν μου λες ο κόκκινος δεν είναι Ηρακλειδέας. Είναι σε ένα ραδιόφωνο το οποίο όλο μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Άσε τι μιλάει το ραδιόφωνο. Ο κόκκινος καλέ, ο ίδιος. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο. Σε ποιο ραδιόφωνο να τον πάμε τον κόκκινο που θα μιλάει για τον Ηρακλή. Αν υπήρχε ένα Ηρακλήδες που είχε ραδιόφωνο και είχε, έτσι θα ήταν όπως και στο Αρένα και σε εσάς, ρε Κώστα. Να βρεθεί ένας Ηρακλειδέας. Συγγνώμη ρε φίλε, ένα λεπτό, ναι. Γιατί ακούγεσαι άνθρωπος, σωστός. Ναι. Θα κάνει ένας Ηρακλειδέας ραδιόφωνο και θα μιλάει για τον Ηρακλή. Δεν θα μιλούσε για τον Ηρακλή. Εδώ αριανή κάνα ραδιόφωνο το Αρένα και μιλάει για τον ΠΑΟΚ ρε φίλε. Να μας τρελάνεις τώρα. Ούτε να πάει φυλακή, δεν σου άνθρωπο. Γεια σου φίλε. Η μέρα της εκπομπής που γίνεται 5.30-6 ώρα μιλάει 10 λεπτά. Για τον ΠΑΟΚ μιλάτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι ραδιόφωνο και εφημερίδα, το μέτρο που έχει το ΑΕΝΑ. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Θέλω να σε πω ένα πράγμα για να τελειώνω. Άστο, είναι μεγάλο. Το κράτος έπρεπε να δει ποιος ήταν ο κύριος ο Παπαθανασάκης, αυτός που ανέλαβε. Εγώ λέω δεξιού. Καλέ, εδώ έχετε ολόκληρο Παπαζαφυρίου. Το Σάββατο, την Κυριακή, αυτές τις μέρες, ο παδό του Ηρακλή, μεγάλο, παράγοντα παλιό. Τι θέλετε άλλο. Ο Παπαζαφυρίου και ο Κατσίδης να αφήσει το ραδιόφωνο
και να αναλάβει τον Ηρακλή. Έχει και τα λεφτά. Ωραία, λοιπόν, καλείτε τον κύριο Παπαζαφυρίου να αναλάβει τον Ηρακλή. Ηρακλειδέας, τέλεχος του ραδιοφώνου, φέρνει πολλά χρήματα εδώ, είναι δημοσιογράφος, κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Έχετε ολόκληρο Παπαζαφυρίου, ολόκληρο κόκκινο. Έχετε εδώ. Έχετε εδώ ανθρώπους του Ηρακλή και γρινιάζετε βρε βρωμόγριες. Ο Παπαζαφυρίου να κρατήσει τον Ηρακλή. Γιατί δεν μπορεί. Και λεφτά και μπορεί. Αυτά ήθελα να πω. Τέλειος, καλά. Τα ακούς κόκκινο. Ο επόμενος. Τι επόμενος. Τι έγινε, λίθαργος έπιασε. Με κούρασες. Τι να σε κουράσω ρε κόκκινο, εσύ κουρασμένος γεννήθηκες. Ξέρεις γιατί κουράστηκες. Τι να κουράστης, έλα. Κάθομαι να δω χθες Κολομβία Χιλή. Τι Κολομβία, πώς έλεγες. 0-2. Η Χιλή. Στα πρώτα 18 λεπτά 0-2. Πάμε, πάμε. Λέω ματσάρα θα δούμε. Yeah. Στο 35 κοιμήθηκα. 0-2 τελείωσε. Έλα. Πάμε. Ναι, ναι. Ακούτε. Μάλιστα. Μην αλλάζει τη φωνή σου, ρε φίλε. Καλησπέρα από την Κιανόλυφη Ανοπολή, από τον Γιανθρωπό Τσινάρη. Από τον Τσινάρη. Τσινάρη, ταβέρνε εκεί πέρα. Λοιπόν. Δεν τις ξέρω. Πρώτον, για άλλο θέλω να πω για το στοίχημα που χθες που πήρε ταμείο. Να πω κάτι. Πρώτον, αυτή. Λες και εμείς όταν μεγαλώσουμε και γίνουμε 60-70 χρόνια να χαζέψουμε κι εμείς. Γιατί τώρα δεν είσαι χαζός που είσαι πιο νέος. Ψηλό, αλλά... Ψηλό χαζός, κι εγώ το ίδιο. Φίλε, λοιπόν, ωραίο πράγμα φίλε, θα είναι. Φίλε, πρώτον, χθες παίζω, άκου να σου πω τώρα, παίζω χ σε 2 και τα 2, τα μάτς. Χ σε 2, ημίχρονο τελικό. Και καρφί και μόνα τους. Πάσε προπό, πάσε 70, λέω αμάν, καμία δεν θα βάλει κόλ. Βάζω, λέω πάω να βάλω 3 ευρώ έτσι για πλάκα για να ρεφάρω, 3 ευρώ καμία καμία. Και λέω δεν γαμιέται, συγγνώμη, συγγνώμη. Έλα, έλα, δεν πειράζει, εντάξει. Σου ξέφυγε, μη. Μου φύγε, μου φύγε. Ναι. Και λέω, όχι, θα ξαναπαίξω, λέω, επόμενο γκολ Ιρλανδία και επόμενο γκολ τέτοια. Η άλλη που έπαιζε. Ναι, η άλλη που έπαιζε. Και πάλι, και εκεί πέρα που δεν είχα φράγκο, πήρα 4 ταμεία, χαζέψαν όλοι. Άλλο θέλω να πω για τον Παθανασάκη. Ναι, αυτός. Τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτούς. Εγώ, και εγώ αυτόνομος είμαι. Αλλά δεν αντέχω την κοροϊδία. Ναι. Δεν αντέχω δηλαδή. Όταν σου λέω άλλο θα βγω 20, θα βγάλω ανακοίνωση, το πολύ 20 και δεν βγάζει. Δεν το θέλω ο άνθρωπος. Δεν μου λες είσαι αυτόνομος, δίνα 10. Ναι. Τον κόκκινο τον χωνεύεις. Εμένα με έχεις καλέσει. Τον κόκκινο τον αγαπάς. Με έχεις καλέσει στην εκπομπή σου να κάτσουμε μαζί να κάνουμε κουμπί. Με ναι. Ξέρεις εμένα ποιος είμαι. Ναι, αλλά θα μας συλλαμβάνανε οι ασφαλίτες. Ξέρεις το βράδυ, όταν βλέπεις δύο τύπους μέσα σε ένα μάξι μετά τις 2 τη νύχτα, ή γκέι θα είναι, ή ασφαλίτες ή λακαμάδες. Να ξέρεις. Δυο-δυο όταν πηγαίνουν. Τον κόκκινο τον αγαπάς. Το γουστάρω, ναι. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Το γουστάρω γιατί λέει τα πρώτα είναι το όνομά τους. Έτσι. Είναι φιλαλίθιος. Έτσι. Ξέρω τον Ηρακλής και τον αγαπάει, γι' αυτό τα λέει έτσι. Αλλά και όλοι τους κυνηγάνε παντού και το Ματζιόκι και εγώ και εσένα και δηλαδή δεν υπάρχει άτομο καλά, που εμένα, να κάνει το κυνηγάνε. Εμένα με κυνηγάνε πάντα. Δηλαδή. Δεν είναι κακό αυτό. Αφού μπερδευόμαστε με τα πίτουρα θα μας τρώνε οι κότες, θα μας κυνηγάνε. Λογικό άνα, είναι, το ξέρουμε ρε φίλε. Δεν μπορεί, άκου να δεις. Είναι αδιανόητο. 10 ευρώ. Και λέω τι να κάνω τώρα και πήγα στο Βουρμποτζήτικο και ήταν ο δρόμος κλειστός επειδή είχαν έργα. Και απέναντι, εγώ, επειδή πουλάω μήλα και ροδάκινα και τέτοια, επειδή είναι από την Αλεξάνδρεια, εγώ στην Άρη μένω, απλά είναι εκεί πέρα τα χωράφια μου. Δεν με λες στα χωράφια, μόνο, στα χωράφια μόνο φρούτα καλλιεργείς. Εκεί που βλέπω το ματς, ναι. Ανοίγω και το φωτιγάκι και πουλάω και 30 ευρώ τα μήλα και τα ροδάκινα. Δεν μου λες, στο χωράφι, κάνε, κοίταξε, άκου εμένα. Καταρχήν, καλοφάγωτα, έτσι. Μην πας τώρα και... Κλείσε. Δεν μου λες, στο χωράφι εκτός από τα μήλα και τα ροδάκινα. Μήπως βρήκες και το χαραλά που καλλιεργείς και κάνα καπνό να πούμε ειδικό εκεί. Ναι. Ω, άμα έχεις γη, μάνα γη. Για το λάδι του το κάτι. Ναι. Τι είναι. Γιατί είναι φαρμακευτικό το λάδι. Δεν έχει, ρε. Έχει γραμμές, ναι. Δεν έχει και 55 είναι. Δώσε ρε γραμμές, ρε, θα μου πεις τι κάνω. Δώσε, ναι. Λοιπόν, αύριο ανοίγει. Ό,τι πω εγώ. Αύριο. Άιτε! Γίνα μισικιόμι τώρα. Μπράβο, σιγά, μη. Δεν μου λες αύριο πόσα λεφτά θα βάλει ο αυτός, ξέρεις. Ποιος. Πόσα λεφτά θα βάλει αύριο του Άρη, ο Καρυπίδης. Είναι 1.200 να βάλει. Πόσα θα βάλει, ξέρεις. Μετά από 20 μέρες είπες ότι θα γίνει. 300 χιλιάρικα θα βάλει αύριο. Γίνεται με τόσα. Γίνεται. Πρέπει να βάλει το 25% για αρχή. Παρακαλώ. 300 θα βοηθήσει. Ο τελευταίος. Ο Νέκταρης. Καλημέρα, τελευταίος.
Νέκταρης. Ναι. Ναι. Γεια σας, εγώ είμαι. Ο Νέκταρης, ναι. 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 Γεια σας, εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, εγώ πήρα να κάνω μια πρόταση. Να κάνεις. Πώς μπορεί ο Ηρακλής να είναι αυτόνομος και να υπάρχουν και τα έσοδα για να μπορεί να υπάρχει στην αλφα-εθνική. Αυτή η πρόταση όμως ταυτόχρονα είναι και ερώτηση που απευθύνεται περισσότερο στον Γρηγόρη, ο οποίος είναι και Ηρακλιδέας. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια πρόταση που είναι αυτονόητη. Ναι, είναι απλή απάντηση. Ναι, είναι απλή απάντηση. Δεν την ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Άμα δεν ακούσεις, πώς ξέρεις θα ρωτήσω. Με τον Γρηγόρη μιλάω. Ναι. Με τον Γρηγόρη μιλάω, δεν την ξέρεις την απάντηση. Κάτσε να μου την ερώτηση πρώτα. Κάτσε να ακούσεις την ερώτηση πρώτα. Σωστό. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Κάνε γρήγορα, γιατί με τον κόκκινο που θα καθυστερήσουμε, έλεγε. Ναι, γιατί εσύ υποστηρίζεις είσαι άνθρωπος που κάνεις διάλογο. Άσε να κάνω την πρόταση και μετά... Παρακαλώ. Ακούω τον Αναδό, ακούω τον Μάνο, ακούω πολλούς Ηρακλειδείς να μιλάνε για λαό και λαό και λαό και λαό. Λοιπόν, αυτός ο λαός όμως θα πρέπει να αποδειχτεί και στην πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα πώς? Σε εισιτήρια. Και λέω εγώ ότι να παίζεις, ας πούμε, με το θρίαμβο των Αγαράδων και να έχεις 15-20.000 κόσμο. Να παίζεις με τα βασιλικά και να έχεις 15-20.000 κόσμο. Και δεν αναφέρουμε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και αυτά. Εδώ καταλαβαίνετε το πνεύμα μου, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνουμε το πνεύμα. Αυτό μπορεί να συμβεί στον Ηρακλή. Μάλιστα. Πάω ξύς είναι ο φίλος. Και όποτε η ομάδα θα είναι αυτόνομη εντελώς. Μάλιστα. Μπορεί να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Καλή ερώτηση. Ο κόκκινος μπορεί να την απαντήσει. Μπορείς γρήγορα να την απαντήσει. Δεν την απίθυνσε εμένα. Ναι, πιστεύετε εσείς ότι εάν συμβεί αυτό, όντως η ομάδα θα είναι αυτόνομη και όντως η ομάδα θα τσουλάει? Δηλαδή εσύ μέχρι τώρα δεν είναι μόνη της. Άλλο ρώτησα, άλλο μου λες. Ναι, εσύ πιστεύεις ότι μέχρι τώρα δεν είναι μόνη της, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Ρε φίλε, μόνη της, αλλά άλλο ρώτησα. Ρε, κατάλαβα το. Για να είναι μόνη της και ρόλη, μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω, θα βάλω. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Και σου λέω, δεν ξέρω. Μπορεί, όπως η ΑΕΚ, ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για να δείξει, για να, πρέπει να το αποδείξει ότι μπορείς, φίλε. Πρέπει να το αποδείξει. Το έχει αποδείξει ο Ηρακλής αυτό εδώ διαχρονικά. Στο χορτάρι θα φανεί. Να μαζέψει 20.000 κόσμο. Ναι, φυσικά, εύκολα. Πρόπερσι το είδες. Με την ΑΕΚ 25.000 κόσμο έχει. Σιγά το. Λοιπόν, στην ΑΜΑ θα πάνε Χριστίδης Παναγιώτης, Κόκολας Κώστας ή Κοκολάς, Κατερίνα Κλιμάτσδα, Ατματσίδης Παύλος, Κωνσταντινίδης Ηλίας, Πασχάλης Κωστόγλου, Ερεπετιάν Έρνεστ. Καλησπέρα και συγχαρητήρια και στους 7. Τηλεφωνήτη στα 390. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καραλάκης με τον Κυριάκο Κίψο και την Τάνια Δήμου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Αμέσως μετά το βράδυ μου τα λέτε με τον Κωστή. Όλοι μαζί τα λέμε αύριο. Τι 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 όλοι μαζί τα λέμε αύριο.